Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107 και 4. Καλύτερα σήμερα από χθες. Μπήκαμε και τέταρτο. Είσαι και εσύ τώρα έτσι, σε έχει συνεπάρει αυτή η πρόκριση της Λίβερπουλ? Δεν με έχει συνεπάρει, όχι. Είσαι από αυτούς που ενθουσιάστηκα, είναι η αλήθεια. Από μικρά παιδιά. Όχι. 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 Ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πολύ. Είχα την τύχη να βλέπω το παιχνίδι χωρίς μετάδοση και συνέχεια να έχει ένα 20 λεπτό το Anfield ζωντανή μετάδοση. Πραγματικά στιγμές μαγείας στο Anfield, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα μαλώσω για τη Liverpool. Γιατί ρε εσύ. Δεν θα μαλώσω, όχι. Είναι πολύ της μόδας. Έλα, δώσε λίγο. Έχουμε και Σταύρο. Καλημέρα, Σταύρο. Σταύρος πανηγύρισε. Δικαιολογημένα. Δεν είμαι. Εντάξει, ρε Σταύρο, τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται από χθες όμως είναι και λίγο αστείο. Κάτι αγάπη, τι αστείο είναι. Εντάξει, δηλαδή όσοι δεν κάνουν 15, over 15 post, δεν ήταν το παιχνίδι, δεν ασχολήθηκαν. Άκου να δεις. Η υπερβολή είδες, εγώ ένα post έβαλα. Αυτό σου λέω, για την υπερβολή λέω. Δεν μπορώ τώρα αυτό το πράγμα το 1500 post και να μαλώνουμε και μεταξύ μας, λες και πια άμα κερδίσει η Λιβερπουλ έφτιαξε τη ζωή μας και άμα χάσει χάλασαν όλα. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ιστορική βραδιά η χθεσινή. Μαζί σου. Αλλά αυτό που το κάνουμε τόσο δικό μας εδώ πέρα, τα πάντα. Τώρα σε παρακαλώ, έπαιζε η Μπαρτσελόνα απέναντι, έτσι. Που πριν 3 χρόνια την Μπαρτσελόνα θα υποστήριζαν όλοι που ήταν στο πικ και την Λίβερπουλ λιγότερη. Τώρα ξαφνικά όλοι άφησαν την Μπαρτσελόνα. Και το πικ, στέλνει. Όχι, ρε εσύ. Τα βλέπω από χθες. Λες και όλοι όσοι δεν λέμε 15 πράγματα, δεν το βλέπουμε το ματς. Ναι. Ασχολούμαστε με κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Χρησιμοποιείται, άκου Σταύρο, χρησιμοποιείται η Λίβερπουλ ως όχημα. Για να πάρουμε μια χαρά στη ζωή μας. Ορισμένοι που δεν παίρνουν χαρές με τίποτα. Ρε, σου λέω, η Μπαρτσελόνα ήταν τη μόδα. Ήτανε όλοι. Άμα τη θέσει λίγο που θέλει η Μπαρτσελόνα. Τώρα εσύ είπαμε. Τώρα το άφησε στην άκρη. Ανακαλύψαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε οπαδούς των Golden State Warriors. Πριν από δύο χρόνια. Τώρα είμαστε όλοι Bucks. Go Bucks. Go Bucks είμαστε τώρα, ναι. Go και Γιάννης και όλα αυτά. Και εννοείται πως ζούμε γι' αυτό για τα Boca River. Ναι, και αυτό. Η Μπόκα σας γλεντάει, τι λες βρε, άπλητε η River, ποια River μωρέ που πέσατε τότε αυτό. Ποιο που μπορείτε τώρα και εσείς και εσείς είμαστε αυτοί. Είναι μεγάλη κουβέντα του Γεωργίου, ο κλασικός ο Έλληνας. Ναι ρε βλέ, ούτε στην Αγγλία τόσο πανηγύρια, δηλαδή ούτε στην Αγγλία. Μέχρι το Λίβερπουλ. Εσύ σε παρακαλώ. Κάει και το Λίβερπουλ μέχρι εκεί, εντάξει είπαμε, είναι η ανάγκη μας. Σου λέω, over 10 post. Είσαι καλά. Άντερ 10 post, είσαι λίγο. Όχι, όχι. Εγώ θα άκου λίγο. Όποιος έχει κάνει over 10 post, block. Μαζί σου. Έχω πολλοί γνωστούς που το έχουν κάνει, οπότε δεν μπορώ να τους αφήσω. Δεν σε ενδιαφέρει. Εδώ δεν θα κάνεις διακρίσεις. Όχι, είναι πολύ δική μου, δεν μπορώ. Δεν θα κάνεις. Δεν σε ενδιαφέρει. Αγάπη, έχεις 630 άτομα σόι. Ναι, θα θυσιάσεις και κάποιους. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πάψεις. Ο Ρίκος ξεσάλωσε τι. Ο Ερίκος είναι τα κλασικά ξεσπάσματά του. Εντάξει, είναι ένα το εξάμηνο. Πόση ώρα ήθελα μια να φορά πέταξε ένα διχολύπτη από μια τζαμαρία, μια φορά με το Χρήσανθο πήγαινε πέρα δόθε. Ήρε, έχουμε ζήσει στα 20 χρόνια κοινή πορεία μα. Έτσι, 5 ξεσπάσματα. Ήθελα πολύ να πεταχτώ να το κόψω, αλλά λέω άστο τώρα. Σε κάποια φάση απλά δεν έμπαινα να το δω γιατί βαρέθηκα, δεν μπορούσα άλλο. Ούτε βρήκε τόσες αρχαίες φωτογραφίες με φαλούς. Καταρχάς. Το ερωτηματικό μου είναι αυτό. Μετά ξεκίνησε να βάζει τις ίδιες. Ξεχνούσε ότι τις είχε ξαναβάλει. Τις είχε βάλει τρεις φορές, ρε εσύ. Δηλαδή, επαναλαμβάνεσαι, ρε εσύ. Ναι, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος, θα γινόταν σε αυτό το chat μας. Ναι, ναι, στο chat του Πάκου 4. Είναι πραγματικά. Ναι, πρέπει κάποια στιγμή, αν πάρει... Η νεαρή στάρ της Κασάνδρου, η Μπούντου, πουλούσε τρέλα στο πρώτο παιχνίδι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Το ότι το έφαγε το bullying χθες ήταν πολύ φυσιολογικό. Τουλάχιστον ο Καπράλος δεν μιλούσε. Πώς δεν μιλούσε, πεταγόταν. Λίγο, εντάξει. Η μουλοχτή. Λίγο. Πεταγόταν. Εντάξει. Και τι λέγαμε στο πρώτο παιχνίδι, ότι είναι μαγική εικόνα 2-0. Ναι, εντάξει, γεγονός ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ αυτό να μου πω χθες που γίνεται. Δηλαδή, πρώτη φορά που υποστήριξα Μάριο, για να φανταστείς. Να δεν γίνεται να υποστήριξε Μάριο. Όχι, Μάριο έχει δίκιο. Δεν υποστηρίζει έχει ούτε δίκιο. Το παιδικό χωριό ΣΟΣ σε ευαίσθητες στιγμές. Όχι, έχει δίκιο. Αυτό ακριβώς έλεγε από το πρωί. Είναι όλοι εδώ πέρα τώρα τρελαμένοι. Όχι, ρε, εσύ δεν είσαι τρελαμένος. Τέλος δηλαδή. Πριν από 3 χρόνια με ήσουν από την Μπαρτσελόνα. Εμείς που είμαστε Λίβερπουλ από μικρή, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να έχεις ένα μέτρο. Ένα post. Ένα post. Μα άλλο αυτό. Το βγάζουμε αυτό απ' έξω. Εγώ σου λέω για όλους τους υπόλοιπους. Έγραψε και μπλοκ βέβαια. Θα δημοσιευτεί σε λίγο ελπίζω. Δημοσιεύτηκε. Α, δημοσιεύτηκε μόλις τώρα. Το διαβάσαμε κιόλας, ναι. Το διάβασε κιόλας, τέτοιο. Από το Λίβερπουλ μέχρι τον Πειραιά ένας αιώνας δρόμος. Μάλιστα.
Τέλος τα πάντων. Έκανα όλα ένα χταλμά. Έτσι το έβλεπα. Μαγικές στιγμές, εντάξει. Του ξαναλέω, όντως δηλαδή. Άκου να δεις. Τώρα έχεις περάσει 4-0 την Μπαρσελόνα με τον Οριγκή σεντρεφόρ και τον Σακίρι να μην έχει πετύχει συμπαίκτη για περίπου 65 λεπτά. Κάτω τώρα, Σακίρι είναι δύο κλάσεις κάτω, το ξέρουμε κιόλας. Φάνηκε γιατί δεν παίζει τόσο καιρό. Ναι, θα μπορούσε να πετύχει ένα συμπαίκτη. Δεν μπορεί αυτό το παιδί. Αποτύχει έστω. Δεν. Διάβαζα, Σταύρο, κάπου στο μάτι μου στη βαθμολογία παικτών σε αγγλική εφημερίδα. 6, 7, 8 τους παίκτες της Λίβερπουλ. Είχε 8 δηλαδή, και 6 ο Μέση. Και φανταζόμουν κάτι τέτοιο να συνέβαινε και στα μέρη μας. Οι εφημερίδες θα βγαίνανε με μία σελίδα αφίσα για κάθε παίκτη. Δηλαδή, όχι, ήταν 32. Οι εφημερίδες εδώ θα έβγαιναν με τη φωτογραφία που έστελνε ο Ερίκος στο chat. Εύκολα. Βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο, okay, το ξέρουν καλύτερα, γενικότερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι δημοσιογράφοι, Σταύρο, και ο κόσμος, και φυσικά οι προπονητές, είναι ένας άλλος κόσμος που ποτέ δεν θα έρθει στα μέρη μας. Όλο αυτό το πράγμα, λέω εγώ. Πιθανότατα ναι. Πιθανότατα ναι. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Στέργιο, τι να κάνουμε, φίλε. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε αυτό το ματς, Σταύρο, 100 οπαδοί που το 85% των site και των εφημερίδων στην Ελλάδα δεν αναφέρει ποια ομάδα ήταν. Του Εθνικού, του Κορυδαλού, δεν ξέρω, ναι. Των Καμινίων. Εντάξει, Μοσχάτο. Ναι, ήταν κάτω από το σπίτι διαιτητή, μαζί και η οικογένεια του διαιτητή μέσα και όχι απλά έβριζαν και απειλούσαν και ζημιές στο αυτοκίνητό του, εντάξει. Και αστυνομία... Που δεν μπορείς να πεις, Σταύρο, ότι ήταν κάτι το ξαφνικό, είναι το πρόσωπο των ημερών. Ναι. Άρα λοιπόν όταν δεν μπορεί ο υφυπουργός και η αστυνομία και όλο το σύστημα να προστατεύσουν έναν άνθρωπο... Ποια αστυνομία, είχε περιπολικό έξω από το σπίτι του. Ναι, είναι όπως το περιπολικό στο έθνος που μόλις είδαν τους οπαδούς, βάλαν μπρος και φύγανε. Το θυμάσαι, Σταύρο? Δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, τέτοια κίνηση ούτε ο Ραϊκόνη κάνει. Από τα πίτια να φύγει. Εντάξει, αλλά κατά τα άλλο, ο ευαίσθητος υπουργός, ο υφυπουργός, είναι ανίκανης η ΠΑΕ όμως για τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι ο Βασιλιάδης πρώτα απ' όλα ξέρει ο ίδιος ότι είναι ανίκανη η αστυνομία. Ναι. Δεύτερον, ζυγίζει το πολιτικό κόστος και λέει αν γίνει τελικός με κόσμο και γίνει μακελιό, δεν θα έχω πολύ μεγαλύτερο κόστος από το αν είναι άδειο το γήπεδο και με βρίσκουν που δεν πήγαν στο γήπεδο. Κατάλαβες. Έτσι παίρνει ο Βασιλιάδης, Σταύρο, θα έπρεπε... Αλλά το κόστος του Βασιλιάδη δεν είναι ο τελικός. Το κόστος είναι η αμηχανία που δείχνει σε αυτά τα περιστατικά στο χθεσινό. Είναι το τρίτο. Ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν εγώ σαν Στέργιος ότι θα έπρεπε ήδη να παραιτηθεί. Να έρθει κάποιος άλλος, όχι λιγότερο, περισσότερο ικανός, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μια αλλαγή. Γιατί δεν γίνεται ο υφυπουργός να είναι ευαίσθητος και να βγάζει ανακοινώσεις ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί το μπάσκετ θα καταστραφεί και να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Ή όταν γίνονται πράγματα εις βάρος του ΠΑΟΚ να λέει να εφαρμοστούν οι νόμοι και ντρέπομαι την αποστό στο 18χρονο παιδί. Και χθες δεν βλέπω ιδιαίτερη κάψα για την επίθεση στον Αναστόπουλο. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα, δεν έχει πει κάτι. Κάτι από εδώ και από υπάρχει εκεί, διαρροή και ναι. Υπάρχει μια διαρροή ότι σκέφτεται τι θα κάνει. Να, μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Ωραία πράγματα. 100 οπαδοί με μηχανάκια δεν είδα κάτι για καμιά σύλληψη. Προφανώς μέχρι να έρθει η αστυνομία ή κανένα 50 λεπτό θα έκανε. Θα είχαν πάει σπίτι τους τα παιδιά αυτά. Που ξαναλέω, διαβάζεις σε site αντικειμενικά υποτίθεται και μεγάλα, δεν υπάρχει λέξη Ολυμπιακός μέσα. Okay. Δεν υπάρχει. 100 οπαδοί λέει πήγαν στο σπίτι, ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι και του ΠΑΟΚ. Επειδή έφυγε ο Χάτσερ και ο Γκάρετ να την ψώνησαν και να πήγαν στην Αθήνα. Στον Αναστόπουλο. Δεν υπάρχουν ηθικοί αυτοργοί, έτσι είναι, Σταύρο, για την επίθεση αυτή. Βέβαια. Δεν υπάρχουν. Όχι, πήγαν μόνοι τους αυτοί. Εδώ στο Τζίλου έχουν ολόκληρη την πορεία, ρε, από τη Λάρισα και στην επιστροφή στην Αθήνα. Πήγαν σε sex shop, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί και δεν πιάσαν κανέναν. Εντάξει. Αλλά είναι η ανίκανη η ΠΑΕ. Ναι. Σύμφωνα με τον υφυπουργό. Τέλος πάντων, ούτε πρόκειται να παραιτηθεί, ούτε είναι ο ίδιος η αιτία των προβλημάτων. Δεν θυμάμαι και ο προηγούμενος να έκανε πολλά για τον αθλητισμό και ο επόμενος να μην έκανε. Μια από τα ίδια. Εσύ, Σταύρο, θυμάσαι καλύτερα πώς περάσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είναι. Είναι εγκλωβισμένη στη μιζέρια που προκαλεί το. Δεν είναι μόνο στη μιζέρια, Σταύρο. Είναι και στο φόβο απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι εγκλωβισμένη σε τέτοιο.
Δεν υπάρχει άνθρωπος του Ολυμπιακού να μην έχει να μείνει υπόδικος. Από τον πρόεδρο του βόλεϊ μέχρι τον πρόεδρο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και δεν ξέρω τι άλλο. Αφού και δώσε στοιχεία. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ που μιλούσε με τους δράσεις του Τζίλου. Εδώ βγαίνουν και τα λένε προκάλυπτα, μωρέ Στέργιο. Δες τι διαβάζουμε σήμερα. Ο Χαβασκιώτης τι έγραψε, αγάπη, ακριβώς. Τελευταία παράγραφος. Περίμενε να σου πω, περίμενε να το διαβάσω. Περίμενε να ανοίξει. Τελευταία παράγραφος λέει. Να σχολιάσω με τον ίδιο χλεβαστικό τρόπο. Αλήθεια, γιατί παραπονιούνται που αυτό γίνεται κάθε 5 μήνες. Μήπως το ήθελαν πιο συχνά. Με αφορμή την ανακοίνωση διαιτητών για την κλήση του Τζαμούρη. Ναι. Δηλαδή, σαν να σου λέει ότι θα έπρεπε να, ίσως να πέφτει ξύλο πιο συχνά. Όχι, σαν να λέει, αυτό λέει. Όταν βγαίνουν και τα λένε απροκάλυπτα, τι άλλο να πεις. Στο μεταξύ, σήμερα είναι το μάτς του Ολυμπιακού, το περιβόητο. Δεν έχει ακόμα προκύψει κάτι. Κάτι διαρροές ότι μπορεί ο υφυπουργός να το αναβάλει και τα λοιπά και κλεισμένον. Εντάξει, φοβούνται την ιστορική ανακυβίστηση να κατέβουν για να αποφύγουν την Α2. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι φαινόμενα, Σταύρο, που δυστυχώς περνάνε έτσι στον τούκο. Δηλαδή, πιο σημαντικό ήταν χθες η πρόκληση της Λίβερπουλ παρά το περιστατικό αυτό με τον Αναστόπουλο. Γιατί το έχουμε βιώσει άλλες 50 φορές, δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε ο κόσμος σου λέει, ας δω τη Λίβερπουλ να γουστάρω κιόλας. Τι είναι, πριν από 3 μέρες τον Τζαμούρι. Από το σέρετα, ρε, παιδιά. Το Τζαμούρι τον περίμενε να έξω το σπίτι του πριν από 3 μέρες. Sport Day έχει μια γωνία πάνω δεξιά. Ναι, τι λέει Sport Day, λέει ο παδί του Ολυμπιακού, ας πούμε. Όχι, κάτσε, περίμενε να το δει. Πήγαν στο σπίτι του. Ποιοι? Ο παδί με άγριες διαθέσεις χθες το βράδυ, ναι, στην οικία του Αναστόπουλου. Ωραία. Δεν γράφει. Μπράβο. Sport Time. Λίβερπουλ και αυτή, μπλα. Sport Time. Μπάσκετ. Μάλλον δεν το πρόλαβα. Σκηνές ντροπής, χούλιγκανς έξω από το σπίτι του διαιτή Αναστόπουλου. Ναι. Ναι. Συγχαρητήρια. Ωραία. Καλά, άστο, παίρνω το έτσι. Δεν είναι τι. Ναι. Δεν τα δίνει όλα, Φορτούνης, Λίβερπουλ είσαι. Η πράσινη Γιαννακόπουλο έχει βασικό θέμα το πέσιμο. Η ώρα έχει το σούπερ θέμα σφαγή για μια θέση στην αποστολή. Λες και είναι και... Έλα, live sport, τρομοκρατία, απίστευτη αλητία από 30 μηχανάκια. Με οπαδούς του Ολυμπιακού, εδώ το γράφεις live sport. Μπράβο, live sport. Με οπαδούς του Ολυμπιακού εις βάρος στον Αστόπουλο με ύβρις και απειλές, ναι. Ναι, δεν είναι βασικό. Όχι, μικρό είναι. Όχι, ο Γιάνναρος είναι. Έλα ρε Γιάνναρε. Γιατί δεν είχαν το ρωτή Γιάνναρο, προχθές ήταν το μάτς. Η Live Sport παίζει Αντετοκούμπο, ναι. Ναι, το μάτς ήταν προχθές όμως, εντάξει, οκ. Τα δικά μας δεν βάλανε λέξη αυτό, άλλο και αυτό. Αυτό πάλι, εντάξει, άστο. Πραγματικά, στα δικά μας δεν υπάρχει ούτε μικρό χτύπημα, από ό,τι βλέπω. Τίποτα. Και στον κόκκινο δευτεραθλητή δεν υπάρχει ούτε μισή γραμμή για μπάσκετ. Είναι φοβερό. Αυτό που γράφουν στο μέτρο σου, ούτε ένα πέναλτι σε βάρος του Ολυμπιακού. Πού είναι? Δεν έχει κερδίσει κανείς αντίπαλος πέναλτι. Ξέρω ότι η ΑΕΚ δεν έχει κόκκινη. Μέχρι εκεί είμαστε. Ναι. Δεν το έχω δει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το πέναλτι. Ναι, τέλος πάντων. Δεν είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, αυτά για τα θέματα αυτά που θα παραμείνουν, Σταύρο, ανοιχτά. Αν περιμένεις κάποια σύλληψη από τους 100 χούλιγκαν, έλα πες μου. Okay. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη λάκα που έχει πέσει ο Βασιλιάδης είναι αυτή. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το θράσος ενός μηχανισμού που θέλει να τον ρίξει από την κυβέρνηση, όχι αυτό ίδιο και τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή κάνει τη δουλειά άψογα. Και βλέπεις την άλλη, ο μηχανισμός δυναμώνει. Γιατί έχει χτυπήσει πόσες φορές και δεν γίνεται τίποτα. Βέβαια. Και μετά κάνει και να ρωτιέσαι, μήπως αυτό πρέπει να κάνουν. Φαντάζεται και το κάνουν όλοι. Μα του Τζαμούρη αυτό που λένε ότι πάλι τον περίμεναν έξω από το σπίτι του, πήγε να βγει στο κεντρικό και τον πρόλαβαν και τον έριξαν κάτω. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι ότι χτυπάνε νύχτα και ναι, δεν είναι σε περιοχή απομονωμένη. Το επόμενο στάδιο είναι να βγάζουν ανακοίνωση οι οργανωμένοι ότι στις 10.30 θα πάμε στο σπίτι. Όλοι φίλοι μας, ελάτε, ναι. Συγκέντρωση για ψιστήρι στις 9 στο Πασαλιμάνι και μετά όλοι μαζί με μηχανάκια.
μη λείψει κανείς. Αυτό θα γίνει. Γιατί σε γράφουν κανονικά και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Το μη λείψει κανείς. Μη λείψει κανείς, ρε φίλε, ναι. Ψιστήρι στην αρχή, κάτι στις 8.30 και 10.30 με μηχανάκια θα πάμε στο σπίτι του Αναστόπουλου. Να ξέρει και το περιπολικό τύριο να φύγει. Α, να ξέρει, να μην ακουθούν οι άνθρωποι. Να μην ακουθούν οι άνθρωποι. Αλίμονο. Αν και ήταν με μηχανάκια, είπαν, ναι. Ο Βαλεντίνο Ρώση και ο δεν ξέρω ποιο άλλο. Μάρκε τέτοιο. Ποιο? Μάρκε. Ο Μάρκε λέει αγάπη Σταύρο. Δεν ξέρω πού. Και, και από GP η αγάπη. Μόντο GP, ναι, ναι. Τι γίνεται, ρε. Κοιτάξτε, το Μόντο GP τη Σαμψούντα είναι και το κορυφαίο. Έχει παράδοση. Σταύρο, ξέρει ποιο είναι ο Χάμιλτον ή να σου κάνουμε μια ενημέρωση σε κάποια φάση. Ναι. Ξέρει ποιο είναι ο Χάμιλτον. Ο Άγγλο πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1. Μπράβο, μπράβο, Σταύρο. Ο Λουίς, φίλος μου. Μπράβο. Κολλητός. Τέλος πάντων, γίνονται φοβερά πράγματα γενικότερα. Δηλαδή, θέλοντας και εμείς, θα τα αφήσουμε στην άκρη. Εντάξει, εδώ δεν ασχολείται αυτή που πρέπει. Τώρα η κουβέντα θα πάει στο αν θα κατέβει ο Ολυμπιακός σήμερα και αν θα πάει ο Αναστόπουλος και όλο αυτό. Ρε. Θα ξεχαστεί τι έγινε χθες. Ναι. Η είσοδο 1 ευρώ να είναι γεμάτο το γήπεδο. Μπορεί να πάει στην ΑΦΑ5. Δεν μπορεί να πάει, οπότε θα βρεθεί η άκρη. DPG θα δώσει το Instagram, θα συνεχίσει εκεί. Που από χθες δίνει. Μα και αυτό. Θα πει τι θέση του Αναστόπουλου τώρα. Πλάγα κάνει. Γιατί την μπάσκετ του Νίκου. Ναι. Ναι. Τον Ντικάπο. Ο Αναστόπουλος τώρα είδε κάπου το σπίτι του 100 μηχανάκια να τον βρίζουν με την οικογένειά του μέσα. Ξέρει ότι αν δηλώσει κόλλημα θα πει ο άλλος τι λες αγόρι μου. Ναι. Θα κάνει και καμιά 30 live ο Τράκης. Ωραία. Μπρος, γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή δεν θα θέλαμε να είμαστε σήμερα στη θέση του Βαλβέρδε, του Ντεμπελέ και του Αναστόπουλου. Ναι. Εντάξει. Ναι, και από την άλλη, Σταύρο, πώς πας να σφυρίξεις το παιχνίδι τώρα αυτό. Να κοιτάξουμε και την άποψη. Πώς πας να σφυρίξεις. Το πώς πας είναι το θέμα, το να σφυρίξεις είναι το εύκολο. Ναι. Και θα πας και θα σφυρίξεις. Το μετά είναι το δύσκολο. Το μετά είναι το δύσκολο. Ότι μπαίνεις μέσα είναι. Δεν θα σε κάνουν κάτι, ούτε όταν πας, ούτε όταν θα σφυρίξεις. Το μετά τι γίνεται. Μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, ένα χρόνο. Αυτό σκέφτονται όλοι. Δύσκολο είναι αυτό. Εντάξει. Είναι δύσκολο. Το τι λέγεται από κόσμο τις τελευταίες δύο μέρες που βλέπω και ακούω διάφορα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. Με αφορμή το εισιτήριο 1 ευρώ και να είναι γεμάτο το σεφ. Άστο. Και το άγχος του υφυπουργού είναι να μην καταστραφεί το ελληνικό μπάσκετ. Όχι να πιάσει τους υπαίτιους για τον Τζίλο, να δει τι γίνεται με την εγκληματική οργάνωση, να πάρει ένα τηλέφωνο τον Κοντονή να πει τι γίνεται εσύ. Εκείνη η υπόθεση. Όχι, το άγχος του υφυπουργού είναι μην τυχόν. Κοντονής είναι στο δικαιοσύνης. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν τα παρακολουθώ και πολύ. Τι είπες, Κοντονής. Εντάξει. Έχουν γίνει 8 αλλαγές. Για μένα είναι ο Κοντονής. Από πίσω είναι ο Κοντονής όλα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι. Σκολαρίκι. Σκολαρίκι, τίποτα. Τιμητική σύνταξη. Και ένα εφάπαξ και μια χαρά. Ξέρω εγώ πού βρίσκεται. Μπορεί να εκδικάζει διαζύγια τώρα χωρίς άγχος. Την έκανε την αποστολή της. Σκολαρίκι. Ναι. Mm-hmm. Οπότε αυτό λοιπόν είναι το άγχος του υφυπουργού. Να μην υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν θα υπάρχει πρωτάθλημα. Μια χαρά πρωτάθλημα θα υπάρχει. Μπορεί και καλύτερο. Λέω εγώ. Οπότε ευχόμαστε στον υφυπουργό να μην ζήσει τον υποβιβασμό της αγαπημένης του ομάδας. Για να μπορεί να επικεντρωθεί στα του τελικού. Που ήθελε η αστυνομία να δώσει από 60 προσκλήσεις, Σταύρο, χθες προέκυψε. Ναι, όντως. Ναι. Συγχαρητήρια και στην ελληνική αστυνομία. Κοίτα να δεις, με την ελληνική αστυνομία πάντα πρέπει να έχεις μια πισινή και με 60 μπορεί να γίνει μακελιό, δεν είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι ικανή, ξέρω εγώ, να κάνουν, να ξεχάσουν ότι πρέπει να βάλουν, ξέρω εγώ, φύλαξη έξω από το κήπεδο μέχρι να μπουν οι 60 και 60 και να συναντηθούν εκεί οι 60 και οι 60 και επειδή δεν θα είναι οι 60. Τίποτα κάτοχοι. Κοίτα να δείτε τι γίνεται, Σταύρο. Ναι. 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 Υπάρχει μια λειψανδρία αυτή το διάστημα από άνδρες της αστυνομίας. Οι μισοί κυνηγούν τους σούπερ καστανάδες που πετάνε και ξεφεύγουν και οι άλλοι κυνηγούν και οι άλλοι κυνηγάνε τις γιαγιάδες νίντζα με τα τερλίκια. Οπότε δεν έχουμε και πολλούς για το ΆΚΑ. Κατάλαβες. Φιλάνε και τον Αναστόπουλο. Φιλάνε και τον Αναστόπουλο. Λέφος. Πάρα πολύ καλά. Φίλιο. Να βρούμε αυτό το βιντεάκι λίγο να το δούμε. Με την επίδυση του έθνος, ναι, ήταν πολύ ωραίο. Με το που φαίνονται στο πλάνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, σαν να λέω, ούτε ο Ραϊκόνιν έχει κάνει την κίνηση.
Με τη μία ταχύτητα, μίζα, χρακ, φρένο, χειρόφερνο, έφυγες. Και υπάρχει και το γνωστό πρόβλημα με τα περιπολικά που είναι παλιά. Θα ήταν κανένα πειραγμένο αυτό. Άγιο είχαν οι άνθρωποι Σταύρου που ήταν τα παλιά τα περιπολικά με το τσοκ. Το τραβάς να ανοίξει αυτό και μπόρες να... Και φυσικά όσοι θυμούνται, επειδή οι οπαδοί μετά το έθνος πήγανε στο Καραϊσκάκι, ως διαμαγείας δεν δούλευαν οι κάμερες εκείνη τη θύρα που μπήκαν οι δράστες. Άλλο ναι. Πάλι και αυτό. Εντάξει, γενικά στο Καραϊσκάκι είχε ένα θέμα με τις κάμερες. Ναι. Δεν τις λες και λειτουργικές. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, επειδή είμαι στα όρια να πω κάτι χοντρό, ας το κλείσουμε εδώ πέρα, εντάξει. Δεν είμαι καλά σήμερα. Γιατί ανάλογα με το περιστατικό που είχε Σταύρο, είχα και εγώ ένα άλλο περιστατικό. Ναι, Σταύρο, με άλλη εταιρεία όμως. Είναι δύσκολα σήμερα στα ρίγια. Οπότε να μην βάλουμε σε προβλήματα και το ραδιόφωνο. Το νούμερο είναι εξίσου με το δικό μου. Το νούμερο είναι από το δικό σου. Α, το πλησιάζει. 4,5 εκατοστάρικα κάτω. Οπότε για να μην βάλουμε σε πρόβλημα και το ραδιόφωνο, να μου ξεφύγει κάτι. Λοιπόν, να πάμε στους χορηγούς. Μην έχουμε τα κι άλλα. Κρατήσεις μισθών κτλ. Λοιπόν, μαζί μας. Το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Την Κυριακή στο Θέατρο Βεργίνα, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, το Σάββατο, 8.30 ώρα, θα μπορέσετε να απολαύσετε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να κατακτήσει το φετινό double, το πρώτο στην ιστορία του. Από 10 ευρώ τα εισιτήρια, με φαγητό, με απεριόριστη μπύρα, με κληρώσεις στο ημίχρονο, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης, σε ποιότητα full high definition, ενώ στο Θέατρο Βεργίνα στις 17 Μαΐου, Παρασκευή, θα ξεκινήσει το αφιέρωμα στον μεγάλο Στράτο Διονυσίου, Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαμαντής Διονυσίου στο Θέατρο Βεργίνα. Κλείσε εγκαίρως στα εισιτήριά σας, ticketservice.gr, στα καταστήματα Publix, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι εποχή ανακαινήσεων, οπότε η καλύτερη επιλογή σας είναι η αναδομό. Πάρα πολλά πακέτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς για να αλλάξετε ολόκληρο το σπίτι σας, είτε μιλάμε για κάποιον χώρο ξεχωριστά, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες, όλα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Εθνική Αντίσταση 171 στην Καλαμαριά, τα γραφεία, για να περάσετε και να μιλήσετε από κοντά με τους ανθρώπους της Αναδομό. Και φυσικά μαζί μας είναι και η Στίχημαν, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Έχει και σήμερα το μάτς του Άγιαξ με την Τότεναμ και πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές. Και πολύ καλές αποδόσεις, οπότε μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Και live casino υπάρχει, και σερί υπάρχει. Η καλύτερη επιλογή ή Στοίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και στρέφουμε για τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε πεθάνει στο γέλιο με το βίντεο. Βλέπουμε αυτό που λέγαμε πριν με το περιπολικό έξω από το έθνος. Καλό Σταύρο. Σταύρο. Έλα. Έλα. Δεν μας ακούει ο Σταύρος. Λοιπόν, Σταύρο. Έλα. Καλό το βίντεο, εντάξει. Σε συνεπήρε. Να το βάλουμε και μία στη σελίδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά. Με το που βλέπει, σηκώνεται μία, κοιτάει. Στην αρχή δεν το πιστεύει. Ναι. Σηκώνεται μία, κοιτάει, ξανακοιτάει, κάνει και λίγο μύτες. Στο τέλος μπαίνει μέσα και φεύγουν. Ούτε πεζούλια, Σταύρο, τίποτα. Πώς δεν πήρε κάποιο πλανό, Μάξι. Πώς δεν τσάκαρε με αυτό που περνούσε. Ναι, κανονικά. Δεν είδαμε τίποτα. Κάτσε να δούμε πώς την παίρνει στο φίλε. Κοίτα, δουλεμένο φίλε. Καμία ένση. Κατέβηκε πεζούλη, αλλά διούξ. Περίμενε να φύγει ο άλλος όμως. Περίμενε να φύγει ο προηγούμενος. Ω, πεζουλάκι. Σαν το δικό μας στο Αγρίνιο Σταύρο. Κάπως έτσι. Το πεζούλι. Βαριέσαι. Εμείς και το κάναμε το κάναμε και με 120 χιλιόμετρα στο τέλειο. 120 την πόλη, Σταύρο, μέσα δεν τρέχεις. Δεν είμαστε στην πόλη. Μην δίνεις μηνύματα. Ναι, αλλά 150 μέτρα είναι η πόλη. Εσείς δεν είδατε τον κίνδυνο με τα μάτια σας όμως, όπως εδώ. Μας κυνηγούσαν και είμαστε οι εξαγριωμένοι του Πανετολικού. Όχι, μας κυνηγούσαν οι του ΠΑΟΚ, μην αργήσουμε στο πλάνο. Σωστό και αυτό. Μας αφήσουν εκεί. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Πάμε στα δικά μας. Τα δικά μας. Και αυτά δικά μας είναι που συζητάμε. Δικά μας είναι, Σταύρο, αλλά. Του περιβάλλοντος μας. Δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να λυθούν αυτά. Όχι, ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή, τι να κάνει ο ΠΑΟΚ να. Μια ψηφοφορία στην Nova Sport για τον καλύτερο προπονητή. Ναι. Πού είναι. Περίμενε. Κάπου το είδα πριν. Όπου ντρέπονται να ψηφίσουν τον Λουτσέσκου. Μιλάμε για συχάματα. Ποιος είναι πρώτος τώρα. Δεν το είδα τώρα, περίμενε.
Μιας που λέμε για προπονητή, εμφανίστηκε χθες ο Όσκαρ Γκαρθία. Ναι, τον είδαμε με το. Με εκείνο το ωραίο το ύφος, ε. Δηλαδή τώρα ξυπνάει η γυναίκα του και βλέπει αυτά μούτρα. Πολύ αντιτουριστικό ύφος. Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ κακό. Μερικά πράγματα στη ζωή ξέρει. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Ναι, άλλαξε καριέρα τώρα ο άνθρωπος. Και μετά από τέτοια βραδιά να έχει το ύφος. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Ναι, μα το παίζει λυπημένο, το ποιό ο άνθρωπο. Πολύ κακό, πολύ κακό. Μπορεί να του λέει η γυναίκα του πάνε για ψώνια και να λέει πονάει το χείλο μου. Άση μέση μου, δεν είναι καλά. Με χτύπησε ο αέρα στην πλάτη. Λοιπόν, υπάρχει... υπάρχει μια δήλωση του Γιώργου Βασιλιάδη. Να τα λέμε και αυτά, Σταύρο, τον έφαγε στον άνθρωπο. Εντάξει. Οι χθεσινές τροπιαστικές εικόνες έξω από το σπίτι του διαιτή Αναστόπουλου δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Όπως επίσης οι εκβιασμοί, οι εκφοβισμοί και η στοχοποίηση ανθρώπων. Από χθες βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με την Ελλάδα και τους αρμοδίους εισαγγελείς, προκειμένου στο σημερινό αγώνα Ολυμπιακού Προμηθέα να διαφυλάξουν την τάξη και να αποδώσουν ευθύνες σε όποιον προβεί σε έκνομες ενέργειες, αλλά και σε όποιον οδηγήσει με πράξεις ή παραλήψεις του σε ακραίες καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, έχω τηθεί την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αυξημένων αστυνομικών δυνάμεων. Καλό τέλος όλους τους εμπλεκόμενους να λάβουν τις ευθύνες τους και να πάψουν να πυροδοτούν το κλίμα εν ώψη του σημερινού αγώνα. Δεν έχουν ονοματάκι οι εμπλεκόμενοι προφανώς. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ο Πανεπρέλεβιτς, ο Γαλατσόπουλος, ποιος άλλος, πυροδοτούν το κλίμα. Δεν ξέρω. Όλοι αυτοί. Πάντων, η κατάσταση είναι αυτή. Δεν ξέρω πόσο θα είμαστε ακόμα υποχρεωμένοι να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες και θα μην γίνει κάτι το οποίο θα στρώσει την κατάσταση. Τώρα ευχολόγια και βλακίες μπορεί να λέμε όλη την ώρα, αλλά εδώ μιλάμε για μια κατάσταση, μια ομοιρία ουσιαστικά του επαγγελματικού αθλητισμού από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το ελέγξουν βρέξει χιονίσει. Δεν γίνεται έτσι. Και ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι πρώτοι θα το διαλύουν για να είναι πρώτοι ή αν δεν είναι πρώτοι θα απαξιώνουν ό,τι γίνεται μέχρι να ξαναγίνουν πρώτοι. Δηλαδή, ό,τι και να συμβαίνει, θα πρέπει... Μονάζει κάτι κάτω, ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Τι να κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα. Μιλάνε, ειρωνεύονται τώρα στον Ολυμπιακό για εξυγίανση φέτος. Δηλαδή, που είναι το πιο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της ιστορίας. Που πήρε το πρωτάθλημα αυτός που δεν έχασε, που βγήκαν Ευρώπη αυτοί που έπρεπε, που έπεσαν αυτοί που έπρεπε. Ναι, δηλαδή, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Να κάνουμε συνομιλητή ποιον τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, προτιμώ να μιλάω με οποιονδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, με την Τούλα από την Κατερίνη που κάνει τη σερβιτόρα Παύλα Βίζητα στη Μύκονο. Ωραία, παρά να συζητάω με οποιονδήποτε Ολυμπιακό για οτιδήποτε. Δηλαδή, τι να. Βαριέμαι. Ναι. Πραγματικά έχει κουράσει αυτή η ιστορία. Δεν είναι για να την αναλύουμε παραπάνω. Όλοι ξέρουμε. Η χώρα αυτή είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, περπατά σε μία άλλη πόλη και βρίσκει γνωστού. Μου έχει τύχει δεκάδες φορές. Ωραία. Δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται τώρα. Μάχη για τις εντυπώσεις. Α, για να το πάμε τώρα στο τελικό, να πάμε στα δικά μας. Ναι. Βγήκε η Αγγελική Αρκάδη χθες και είπε ότι η έδρα της ΑΚ δεν είναι το ΑΚ. Ναι, ναι, ναι. Ρε Αγγελική. 30 χρόνια σοβαρό στέλεχος σε εταιρείες. Όντως. Σε όλες. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό στέλεχος, εντάξει. Πώς δεν είναι της ΑΚ η έδρα του ΑΚ, τι έχει δηλώσει. Πού παίζουν οι παίκτες κάθε εβδομάδα, Φιλαδέλφια. Δεν παίζουν στη Φιλαδέλφια κάποιοι όμως. Ναι. Δεν παίζουν στη Φιλαδέλφια γιατί είναι εργοτάξιο η Φιλαδέλφια. Η καρδιά της Φιλαδέλφια και το μυαλό είναι το μοναδικό γήπεδο που κατάφερε η ομάδα να το ρίξει πριν μπορεί να φτιάξει άλλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σου λέει ρε Σταύρο, η καρδιά και το μυαλό της είναι εκεί. Η καρδιά, ναι, πού παίζουν οι παίκτες, τις γωνίες, ποιος τις ξέρει στο γήπεδο καλύτερα. Ναι. Την αίσθηση του χώρου, ποιος την έχει. Τα αποδυτήρια, ποιος τα ξέρει. Το μα δρόμο είναι... και το γήπεδο, ποιος το ξέρει. Είναι για να γελάς αυτό που είπε. Δεν μπορείς να το πάρεις σοβαρά. Ναι. Μα να το πει, κοιτάξτε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ θέλει να αποφορτήσει λίγο τους παίκτες τους, οι οποίοι κινδυνεύουν να ξεφτυλιστούν. Εντάξει. Ναι. Είναι τρίτος τελικός κατά του ΠΑΟΚ, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έχουν χάσει τους προηγούμενους δύο. Τον έναν τον έχουν χάσει στην έδρα τους. Και κινδυνεύουν να χάσουν και δεύτερο στην έδρα τους. Μετά θα βλέπουν ΠΑΟΚ αυτοί και θα κλαίνε. Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι. Η Αγγελική Αρκάδη προφανώς σε μια κουβέντα που είχε με τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα στελέχη, προσπάθησε να περάσει αυτό το μήνυμα. Αλλά δεν είναι σοβαρό. Βρες άλλο τρόπο. Ναι. Δεν είναι σοβαρό. Δηλαδή είναι ασόβαρες συμπεριφορές. Βεβαίως και είναι η έδρα της ΑΕΚ, το ΟΑΚΑ. Βεβαίως
και ο ΠΑΟΚ υπέγραψε την προκήρυξη του κυπέλου υπό άλλες συνθήκες. Γιατί γίνεται μια κουβέντα τώρα, λένε οι αξίδες τώρα, ας μην υπέγραφε. Σώπα ρε μάγκα, αυτό υπέγραψα απ' έξω κυκλισμένων. Υπέγραψα θα πάμε στο ΟΑΚΑ γιατί είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Με τον κόσμο. Δεν υπέγραψα θα πάμε στο πιο ασφαλές γήπεδο για να μην έχει κόσμο. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να πουλήσει τρέλα για μένα, δεν πρέπει να υπογράψει τίποτα του χρόνου. Τίποτα. Πάμε στο τελικό, ανάλογα με θα φτάσουμε και βλέπουμε. Ναι. Δεν υπογράφουμε τίποτα. Αφού είναι η δικαιολογία ότι υπέγραψε ο ΠΑΟΚ. Σώπαρε. Με αυτές τις συνθήκες υπέγραψε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα να απολογηθεί στο κοινό του. Ο ΠΑΟΚ για να πείσει το κοινό του ότι πάμε στο ΟΑΚΑ, ωραία, τέθηκαν κάποιες συνθήκες ασφαλείας που εξασφαλίζει το ΟΑΚΑ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τι να πει στο κοινό του ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να απολογείται στο κοινό του. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να απολοφήσει την πίεση που προκαλούν αποφάσεις αστείες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εντάξει, είναι ένα από τα πολλά σόβαρα που συμβαίνουν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει δίκιο σε αυτό, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Τι να του πει του ΠΑΟΚ, γιατί θέλεις να γίνει σε άλλο γήπεδο το παιχνίδι. Αφού μου είπες ότι αυτό είναι ασφαλές και δεν βάζεις κόσμο. Άμα να μην βάλεις κόσμο, πάμε να παίξουμε στη Γερακαλού. Πάμε να παίξουμε στο Σακλιβέρι που έχει καλό χορτάρι. Και όταν τον λέει, ο ΠΑΟΚ τον ειρωνεύονται. Και λένε, ας πούμε, ότι έχουμε τόσα θέματα τώρα ανοιχτά, μην βάζετε ένα κόμμα. Λες και είναι ένα αίτημα της πλάκας. Τέλος πάντων, είναι λίγο κωμική η κατάσταση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ό,τι μας λένε. Ενώ η ευθύνη είναι δική τους. Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν προκάλεσε κανέναν, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Δεν ήταν τοξικός. Κράτησε χαμηλούς τόνους. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Δέχτηκε μια επιχειρηματολογία αστεία από τους υπόλοιπους και δεν απάντησε ποτέ. Εντάξει. Είναι η μοναδική μεγάλη ομάδα που προσπαθεί τέλος πάντων να φέρει κάποια πράγματα σε μια ισορροπία. Και έρχεσαι και μου λες παραμονές τελικού ότι το πιο ασφαλές γήπεδο που σε έβαλε να υπογράψεις για να παίξουμε εδώ πέρα δεν μπορεί να πάρει κόσμο. Ναι. Και εγώ πρέπει να το δεχτώ. Τι θα πει στο κοινό του ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη βέβαια, εγώ προσωπικά σαν Σταύρος, θέλω να παίζω εκτός έδρας τελικούς. Έτσι όπως είναι η ομάδα μου σήμερα, εντάξει. Άμα ήταν ο ΠΑΟΚ του Πύρβου, ωραία, και του, ξέρω εγώ, του Τσαουσίλα, δεν θα ήθελα. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ θέλω να παίζει εκτός. Γιατί ξέρω ότι η πίεση που ασκείται στον αντίπαλο όταν έχει την υποχρέωση νίκης που παίζει εντός έδρας είναι μεγαλύτερη και μπορεί και να μην την αντέξει. Ναι. Όπως έγινε πέρσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η βλακεία δικιά μου και ο τρόπος που προσεγγίζω εγώ τα πράγματα, ωραία, είναι και το δίκαιο. Είναι μία άποψη δική μου. Μπορεί το Σάββατο να θεωρήσω. Ναι, δεν θα βάζω εγώ συνέχεια πιο δύσκολο στον εαυτό μου. Ναι, ακριβώς. Δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι ακόμη μια φορά δεν υπάρχει προκήρυξη κυπέλου, αποφασίστε και ό,τι να είναι. Εντάξει. Χωρίς ευθύνη του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα υποστεί το λάθος αυτό, γιατί το να παίξω στην έδρα του αντιπάλου είναι τέλος πάντων θεωρητικά κακό. Δεν σημαίνει κάτι ότι κέρδισα πέρσι. Ήμουν πολύ καλύτερη ομάδα και κέρδισα πέρσι. Εντάξει. Και το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω και φέτος. Ωραία. Γιατί υπάρχει και αυτή η επιχειρηματολογία και πέρσι κερδίσατε. Σώπα ρε φίλε, έλα να παίξει την Τούμπα 10 τελικούς. Ναι. Που θα μοιραστούμε από 10.000 εισιτήρια και θα φέρεις 2.000. Αυτή είναι η κατάσταση. Θεωρείς εσύ σκέψου λίγο τα περσινά τα μάτια στην Τούμπα, όλα τα κεκλεισμένων. Που ήταν στην Τούμπα, πόσο κρύα ήταν για όλους μας. Πόσο μάλλον να είναι στο ΟΑΚΑ τελικό. Έχω δει 50 κυκλισμένων των θυρών. Έχω δει και στο ΟΑΚΑ κυκλισμένων των θυρών. Ακόμα χειρότερο. Δεν μπορεί, άστο. Ένα χανές άστο. Στάδιο, τι να... Άστο σου λέω, άστο. Δεν υπάρχει. Σταύρο, αυτό που έλεγες νωρίτερα για τις επιλογές των προπονητών και των αρχηγών, πραγματικά έχει πολύ ψωμί. Okay. Το βρήκες. Τα έχω μαζεμένα, ναι. Είναι λίγο δεδαλώδες το σύστημα. Μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, πάρτε λίγο. Λοιπόν,
Το καλό είναι ότι οι προπονητές δεν ψηφίζουν προπονητές. Μην τους βάλουμε και σε δύσκολη θέση. Ψηφίζουν παίχτες και οι παίχτες προπονητές. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μια σωστή ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Να πει, ξέρω εγώ, έναν προπονητή, θα ψηφίσεις και παίχτη και προπονητή. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σύστημα. Πάμε στον Γιώργο Παράσχο, τον αγαπημένο μου προσωπικά. Καλύτεροι ποδοσφαιριστές ο Φορτούνης, ο Πασχαλάκης και ο Ματέο Γκαρσία. Και ο Ματέο Γκαρσία. Για τον Γιώργο Παράσχο. Ο Λευτέρης Βελέντζας, Λέω Μάτος. Έχει το Μάτος μέσα, ναι. Είναι ο Πόνσε είναι. Όχι ρε. Ποιος είναι? Ολυμπιακός είναι, ο Μάρπερ είναι. Όχι ρε. Ο Ποντένσε είναι. Ο Ποντένσε, όχι ο Πόνσε. Ο Ποντένσε και ένας της Λαμίας που δεν καταλαβαίνω ποιο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Είναι οι φωτογραφίες πολύ μικρές. Δεν έχει αυτό. Ωραία, πάμε στον Τζιαλούκα Φέστα. Που έχει και την πρόσκληση για την Μύκονο από τον Αλέξη Κούγια. Τυχερέ, τυχερέ. Λοιπόν, Μάτος, Κουλούρης και Φορτούνης. Εντάξει, λογική επιλογή. Νομίζω μέχρι τώρα είναι η πιο εύστοχη. Πέτρο Μαρτίνς. Ο Μάτος, όποιος λέει το Μάτος τώρα, επειδή είναι δικός μας και τι τα λέμε. Όποιος λέει το Μάτος ήταν κορυφαίος, όλο που το άθλημα έβλεπε. Αλλά πάμε παρακάτω. Λέμε ότι βάζει μέσα τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ. Έλα, Πέτρο Μαρτίνς είναι. Πέτρο Μαρτίνς. Δεν το περιμένεις. Πόνσε, Μπίσεσβαρ και Βιερίνια. Δείχνει ένα επίπεδο, εντάξει. Ναι, το παρεύει. Ναι. Λοιπόν, Μίλαν Ράσταβατς, Βιερίνια, Φορτούνης και Μάνταλος. Οκ. Okay. Ναι. Ιωακίμ Χάβος, Φορτούνης, Πόνσε. Πόνσε και Βιερίνια. Mm. Και Σάβας Παντελίδης, Βιερίνια, Φορτούνης, Πόνσε. Φορτούνης, Πόνσε. Δίκαιος ο Σάβας. Και ο Άκης Μάντζιος, Κουλούρης, Βιερίνια, Φορτούνης. Δίκαιος και ο... Και πάμε και στους, πάμε και στους, πάμε και στους αρχηγούς. Εδώ είναι ναι. το καλό. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν. Τώρα μιλάμε για τους διαιτητές. Οι παίκτες Σταύρο ψηφίζουν οι προπονητές. Ναι. Και πάμε στον Παναγιώτη Κόρμπο. Πω, πω. Ναι. Που μάλλον ο πόνος είναι μεγάλος. Ναι. Δέλας, Παντελίδης και Κάναντι. Οι τρεις επιλογές του Παναγιώτη Κόρμπου. Ναι, okay. Μπράβο Παναγιώτη. Ναι. Έπρεπε να κάνει 50 νίκες σε 30 μάτσο ο Λουτσέσκου προφανώς. Δεν πειράζει. Ο καθένας έχει τις επιλογές του. Ανέστης, Αναστασιάδης. Κάναντι, Δόνης και Λουτσέσκου. Μας έκανε τη χάση, ναι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Νάστος, Δόνης, Κάναντι, Λουτσέσκου. Ναι. Ο Χαβιέ Ούμπιντες, Λουτσέσκου, Δόνης, Χάβος. Ο Πέτρος Μάνταλος, Παντελίδης, Κάναντι και Κάναντι και Μαρτίνης. Δεν περίμενε ένα διαφορετικό από τον Μάνταλο τώρα. Βέβαια, ναι. Φυσικά μου έβαζε με τον Λουτσέσκου. Ο Μιχαήλ, Κάναντι, Παντελίδης και Χάβος. Του Πας Γιάννενα, ο Αλέξης. Και η Μιχαήλ. Ναι. Ο Πέτρος Γιακουμάκης, του Λεβαδιακού, Κάναντι, Λουτσέσκου και Παντελίδης. Και ο αδερφός Γιάννης Κοντοές, Παράσχος, Δόνης και Δέλας. Ακόμα χειρότερο. Ο πόνος είναι μεγάλος. Κάτσε λίγο, Ολυμπιακό δεν έχει μέσα. Είπαμε Ολυμπιακό. Τώρα είναι ακόμη σε διαδικασία η ψηφοφορία και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, Κάναντι, Λουτσέσκου και Παντελίδης. Αυτά τα ωραία. Τι να κάνουμε. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Είπαμε, ο καθένας έχει την άποψή του. Ναι. Σταύρο, πες λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα την αίσθησή σου για το σημερινό. Άγιαξ, τότε να πάμε μετά το διάλειμμα στα του πάω καθαρά. Γιατί πλησιάζουμε και στο τελικό. Ναι. Κοίτα να δεις. Θεωρώ ότι το Champions League μας έχει διδάξει σήμερα, φέτος, ότι προχωράνε οι ομάδες οι οποίες έχουν απίστευτη ένταση και πολλά τρεξίματα. Νομίζω ότι μετά τη Liverpool, η αμέσως επόμενη ομάδα με πολλή ένταση και τρεξίματα είναι ο Άγιαξ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτά η Tottenham. Εντάξει, βρισκόμαστε σε μια εποχή που στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν ρόλο οι έδρες. Πολλά πράγματα είναι συγκυριακά, αν εξαιρέσει τη Λίβερπουλ που έχει την άβρα του Άνφιλτ, δεν βρίσκω κάποια άλλη έδρα που να αποτελεί φόβητρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς δύο φορές τον Άγιαξ Χ πήραμε. Να τα λέμε αυτά στην Ναι, τα λέμε. Τα λέμε, ναι. Ωστόσο, νομίζω ότι το momentum είναι με τον Άγιαξ. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα έχει γκολ. Αυτό ευνοεί την τότε να άμα ανοίξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να κερδίσει, δηλαδή εκείνο το δύσκολο. Δεν ξέρω.
Ο Άγιαξ, παρότι είναι νεανική ομάδα, βγάζει απίστευτη οριμότητα στα παιχνίδια του Champions League. Βγάζει... Με την Ουτρέχτ τι έκανε πλάκα-πλάκα, το έχασα αυτό. Το τελικό κυπέλλου. Το πήρε, μας πει. Ο Άγιαξ Ουτρέχτ. 4-5-6, κάπου εκεί κοιμάθηκε. Ναι, εντάξει. 4 και πάνω γκολ έβαλε. Νομίζω έβαλε... Έφαγε. Έβαλε, τι να φάει. Το πήρε... Έφαγε κιόλας. Όχι, δεν έφαγε. Δεν έφαγε. Κάτσε να σου πω αμέσως. Περίμενε. Λοιπόν, τελικός κυπέλλου Ολλανδίας. Βίλε Μάγιαξ 4-0. Τι λες, Αστέριο. Τι λέω. Τι βρήκες, ποιο είναι τελικό του 53 βρήκες. Όχι, Σταύρο, 5-5 του 19. Άγιαξ Βίλε. 4-0. Έπεσε Άγιαξ Ουτρέχτη. Το Άγιαξ Ουτρέχτη τι είναι. Άγιαξ Ουτρέχτη, Σταύρο, παίζουν 12 του μήνα. Ημέρα Κυριακή, γιατί άλλαξαν οι Ολλανδοί το πρόγραμμα για να Σταύρο, μην κουραστεί ο Άγιαξ. Όντως. Αυτό βλέπουμε. Έχεις πληροφορίες ότι το μάτς έγινε και μας το κρύψαν οι αλήτες αυτοί. Ναι, ρε εσύ. 12 του μήνα είναι. Την Κυριακή είναι. Ναι, κάθομαι. Γιατί... Κάθομαι, Σταύρο. Το είχα στα μπάρια για να το παίξω πολλά γκολ γι' αυτό. Παίξ' το, προλαβαίνεις. Παίξ' το, έχεις ακόμα 5 μέρες, δεν είναι. Μην αγχώνεσαι. Είχα το μπάρια. Χόλαντ. Άγιαξ Ουτρέχτ, 3,5 ώρα. Προλαβαίνει, είσαι ωραία τώρα. Εντάξει. Ναι. Τι κάνουν οι αλήτες, μας αλλάζουν το πρόγραμμα και μας μπερδεύουν, ρε. Τι ωραία. Τι οργάνωση αυτή η Ολλανδική ΕΠΟ, ό,τι να είναι. Ζώα. Τι είχα στα μάρι. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ την πρώτη ώρα. Πάντως, εγώ βλέπω παιδιά ένα τελικό επικό μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ να κατέβουν περίπου 80.000 Άγγλοι χωρίς εισιτήρια στη Μαδρίτη. Ναι. Συμφωνεί, Σταύρο, στο σενάριο αυτό. Πόσες χιλιάδες θα κατέβουν χωρίς εισιτήρια. Νομίζω ότι δύσκολα θα περάσει το Τότεναμ. Και για το άθλημα θα είναι πιο ωραίο τελικό στο Λίβερπουλ Άγιαξ. Ναι. Μα είναι. Άντε να δούμε. Ξέρουμε ότι σε Τότεναμ, αλλά δεν είναι. Απιστεύουμε άλλο πράγμα. Η Τότεναμ είναι μια πολύ ωραία συμπαγής ομάδα. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Θα μιλήσει σήμερα ο Κορεάτης και θα το δούμε αύριο. Θα μου πεις, έχεις δίκιο. Ναι. Εσείς κάνατε τις προβλέψεις σας. Μια χαρά. Ο Σταύρος είπε πολλά γκολ για σήμερα. Εσύ πιστεύεις την Τότεναμ για τους δικούς σου λόγους. Το σίγουρο είναι ότι Pepsi και Champions League πάνε μαζί, Στέργιο. Μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απαντάς σωστά στο Pepsi Quiz και κερδίζεις διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη, PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Ζεις όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό, παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Πάντα παγωμένη, να ξέρεις. Τεράστιο δώρο. Αυτός που θα κερδίσει το διπλό εισιτήριο να πάει με ένα φίλο του, με μία φίλη του, πραγματικά θα έχει να το λέει μια ολόκληρη ζωή. Όσοι έχουν πάει σε τελικό, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι ακριβώς λέω. Μαζί μας είναι το Ritz Casino. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή 17 Μαΐου μια σπουδαία παράσταση αφιέρωμα στον μεγάλο αξεπέραστο παοξή Στράτο Διονυσίου. Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου και Διαματής Διονυσίου. Ένα αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. 17 Μαΐου πρεμιέρα, Παρασκευή, Σάββατο 15 Ιουνίου το φινάλε. Κλείστε γκέρο στις θέσεις σας στο θέατρο Βεργίνα, στην καλύτερη σκηνή της πόλης, είτε από τα ταμεία του καζίνου όλου του 24, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567 με τους ίδιους τρόπους. Κλείνετε θέση και για το Σάββατο. Ο τελικός στο θέατρο Βεργίνα δεν είναι κυκλισμένο το θυρών. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης σε ποιότητα full high definition τον τελικό μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ. Από 10 ευρώ τα εισιτήρια, φαγητό απεριόριστη μπύρα, κληρώσει το ημίχρονο. Γενικότερα θα είναι μια καλή εμπειρία αφού ο υφυπουργός αποφάσισε να μην πάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Και μαζί μας η Στίχημαν. Φαβορή φυσικά ο Άγιαξ στο σημερινό παιχνίδι με την Τότεναμ. 400 και πλέον ειδικά στοιχήματα, σκόρερ, κάρτες, πλάγια, συνδυαστικά στοιχήματα. Πραγματικά δεν νομίζω να μένει κάποιος παραπονεμένος στη στοίχημα. Στις καλύτερες αποδόσεις, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μαζί μας η βαρέα μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα. Πάρα πολλές επιλογές, είτε μιλάμε για ανακαίνιση όλου του χώρου σας, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο, είτε για κάθε χώρο ξεχωριστά. Πάρα πολλά πακέτα για όλες τις οικονομικές δυνατότητες και οι καλύτεροι συνεργάτες σας θα φτιάξουν όλα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Σταύρο, έχουμε ένα μήνυμα για σένα. Mm-hmm. Από τον αδερφό, τον Βασίλη, τον Πειραιά. Εντάξει. Ράσβαν Κόλκας, για μένα το μάτς Άγιαξ του Τρέχτη έγινε και κέρδισε ο Άγιαξ. Και μας στέλνει και την καλημέρα του. Και μπήκαν και πολλά γκολ. Γκολ δεν είχαμε. Μπήκαν και πολλά γκολ, παιδιά, αυτό είναι το βασικότερο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Βασίλη. Λοιπόν. Και το Σιφάκο και τα παιδιά όλα εκεί. Όλα. Σιφάκο, είδες φωτογραφία. Που περίμεναν. Σε σχολείο του Πειραιά με την γκρι εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Περίμεναν το τελικό για να πάνε τα παιδιά, αλλά δεν. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τι να πεις και τι να κάνεις. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Μάλλον προκρίνεται, Σταύρο, η λύση να παίξει ο Γιαννούλης με μάσκα από ό,τι προκύπτει. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει αυτή η σκέψη. Εγώ ξέρω ότι προπονήθηκε κανονικά χθες τώρα. Επειδή γίνεται μια κουβέντα τέλος πάντων για τις λύσεις που έχουμε στα αριστερά, υπάρχει ο Γιαννούλης ως ένας παίκτης που ταιριάζει περισσότερο στο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ο Τόσκα. Εντάξει. Mm. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός. Δεν παίζει από τα δεξιά στη ΣΑΕΚ ο Χόακιν. Ναι. Ωραία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Νομίζω ότι η ενδεκάδα για μένα το μοναδικό ερωτηματικό, γιατί νομίζω θα παίξει ο Γιαννούλης. Σα τα έλεγα και χθες, δεν με ακούτε. Και εγώ το πιστεύω. Ναι, είναι ποιος θα παίξει δίπλα στον Ολιβέιρα. Για μένα. Ναι. Νομίζω ο Σάχοφ θα παίξει. Ναι, το 80% Σάχοφ. Ναι. Λιγότερο Κάνιας. 20% Κάνιας. Δεξιά νομίζω θα παίξει ο Λιμιός. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ναι. Ναι. Δεν θα παίξει ο Ζαμπάρ δηλαδή. Μεγαλύτερη ισορροπία. Ναι. Ναι, και θα πάει ο Πέλκα στον άξονα και ο Μπίσεβα στα αριστερά. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει τρεις παίκτες τουλάχιστον πολύ ψηλά που θα πιέζουν καλά. Θα μου πεις τώρα η ΑΕΚ κάνει build-up. Όχι, με ένα τρόπο που δουλεύει είναι λίγο, μου θυμίζει Παράσχο. Μπορεί να καλύτερο ο Παράσχο. Η ΑΕΚ θα παίξει το κλασικό τη παιχνίδι γιώμα, βοήθεια Παναγιά μου να πάρω καμιά δεύτερη παλιά και να πλησιάσω περιοχή. Αν ο ΠΑΟΚ είναι συγκεντρωμένο στο πώ απομακρύνει την μπάλα και η χάφ του είναι τοποθετημένη σωστά, θα ελέγξει και το παιχνίδι. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνει το παιχνίδι του. Μπάλα είναι. Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν τη μορφή ενός αγώνα. Αλλά διαβάζοντας το παιχνίδι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το μόνο που καλείται να κάνει για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ είναι να προσέχει τις δεύτερες μπάλες. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ τις δεύτερες μπάλες, δεύτερες μπάλες είναι ουσιαστικά τα διοξήματα από την άμυνα, και δεν αφήσει την ΑΕΚ να κερδίσει εύκολα μέτρα, τότε θα μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι και να το πάει εκεί που θέλει. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Είναι ομάδα με μεγαλύτερη συνοχή, είναι ομάδα με καλύτερη ποιότητα, είναι ομάδα με καλύτερες στημένες μπάλες. Πολύ σημαντική παράμετρος και αυτή, ειδικά σε τελικούς. Αλλά νομίζω ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων η ομάδα θα ανταποκριθεί. Αλλά είναι τελικός και η ΑΕΚ ψάχνει την εξηλαίωση για μια κακή χρονιά. Είναι η αλήθεια, έχει τερματίσει 22 αγωνιστικούς βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ, 23 συνολικά, αλλά προσπαθούμε να αποφύγουμε τα μείον. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με μείον 2, η ΑΕΚ έφαγε μείον 3 στη διάρκεια. Σε αντίθεση με τον παραπονούμενο Ολυμπιακό που δεν έφαγε μείον 3 για την Πάτρα, να τα λέμε και αυτά. Άρα λοιπόν η αγωνιστική βαθμή διαφορά του ΠΑΟΚ είναι 22. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό όμως. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι μετρημένος, πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του δοθούν και πρέπει να έχει καθαρό μυαλό. Για μένα πολύ κομβικός στο κομμάτι της εξέλιξης του αγώνα θα είναι ο Ακπομ. Αν ο Ακπομ έχει καθαρό μυαλό, παίξει έξυπνα, κρατήσει τον ΠΑΟΚ ψηλά και δημιουργήσει προϋποθέσεις, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το παιχνίδι. Αν ο Ακπομ έχει σκοτάδι και πέφτει μόνος του και κάνει τα δικά του, θα δυσκολευτούμε πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή έχουμε δει και τον καλό Ακπομ και τον κακό Ακπομ, ο καλός Ακπομ ανεβάζει τον ΠΑΟΚ αρκετά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτός που τον ανεβάζει, Σταύρο, είναι και ο καλός Μάτος, στα μεγάλα μάτς που ελπίζουμε να κάνει. Εντάξει, ο Μάτος μην το φοβάσει αυτά τα παιχνίδια. Ο Μάτος αυτά τα παιχνίδια θα παίξει. Δεν το φοβάμαι το Μάτος. Δεν φοβάμαι κανέναν από τους τρεις.
ναι. στην άμυνα. Δεν φοβάμαι τον Ολιβέιρα, δεν φοβάμαι τον Σάχοφ, δεν φοβάμαι τον Μπίσεσβαρ. Ωραία. Εκεί δεν φοβάμαι τον Μπέλκα στην οικονομία του αγώνα. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνει δημιουργικά, αλλά στο πλάνο θα είναι συνεπής. Και μόνο τα τριξίματα που θα έχει και η πίεση που θα κάνει. Αυτό. Αυτό. Θα είναι συνεπής. Mm. Ναι. Να δούμε και το διαιτητή. Περιμένουμε. Δεν είναι ήδη ακόμα. Τσέκαρα πριν από λίγο. Mm. Πληροφορίες αναφέρουν Ήβυρα. Θα ναι, τώρα... λέγεται πολύ αυτό. Εντάξει. Εμένα ο Μανθάνο μου άρεσε με τον Ολυμπιακό. Το ξαναπαίρνω. Ναι. Τον δανό του... Αν και εκείνος που μου άρεσε περισσότερο ήταν ο δανός του ΠΑΟΚ... Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Αυτό που σου λέγα χθες ήταν. Ή Νορβηγός, τι ήταν εκείνος. Δανός πρέπει να ήταν αυτός. Όχι σαν και την πουχέσα εκείνη μας έπαιξε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ρε άνθρωπε. Ναι. Νομίζω αυτό θα έλεγες. Έτσι που ξεκίνησες, μου άρεσε ο δανός, λέω έχει πλάκα. Όχι, όχι, Στέργιο. Ο καλύτερος διαιτητής που σφύριξε φέτος ξένος είναι αυτός, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και αυτός που παίξε το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ο Γερμανός. Ναι, και αυτός πολύ καλός όντως. Περίμενε, ο δανός ήταν στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, ο Κέλετ. Αυτός εδώ. Ναι. Όχι ρε, όχι αυτός στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ήταν Νορβηγός. Νορβηγός, ωραία, αυτός. Περίμενε να σου πω αυτό. Εκπληκτικός διαιτητής. Να ζητήσουμε τον ίδιο αν είναι. Να δούμε τι θα προκύψει και με τον διαιτητή. Προπόνηση σήμερα, προπόνηση και αύριο. Κοίτα, θα είναι και διαθέσιμο ο Καντουρί, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έχει λίγο καλύτερο βάθος. Αφού επέστρεψε και ο Καντουρί και ο Ερίκε, υπάρχουν λύσεις. Εντάξει. Θα υπάρχει ένα θεματάκι Σταύρο στη στελέχωση της αποστολής με βάση τον κανονισμό της. Μην μου γίνεις ώρα για σπορ τώρα, σφαγή για την αποστολή. Όχι, όχι. Σφαγή δεν θα πούμε. Εντάξει. Τα παιδιά μας είναι αγαπημένα. Και δεν σφάζονται. Και άλλο. Χαίρονται για τη χαρά ποιος του άλλου. Ποιος είναι βάρδια τώρα. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί δεν είσαι σίγουρη, αγάπη. Έστειλε το τσάτ, Σταύρο. Δηλαδή, γιατί να ξέρω ποιος είναι. Ο Χάνσεν ήτανε. Ο Νορβηγός. Βάρδια, ανώμαζα βάρδια. Ο Τόρε Χάνσεν. Στο Πάκμαν. Εκπληκτικός διαιτητής. Ναι. Επειδή πάντως υπάρχει, ξαναλέω, και ο περιορισμός, μάλλον όχι, ο κανονισμός πρέπει να υπάρχουν και δύο νεαροί στην αποστολή, καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε επιλογή θα έχει τη δική της σημασία και δεν μπορεί να πάρει αυτούς που θα ήθελε ο Λουτσέσκο. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για έναν αμυντικό, για δύο μέσους και για έναν επιθετικό, εντάξει. Δύο νεαροί θα πρέπει να είναι στην αποστολή. Ο ένας μπορεί να είναι ο Μπαλογιάννης. Νομίζω ότι θα πάμε εμείς τερματοφύλακα. Παπαδόπουλο. Ναι. Παπαδόπουλο, Σημειών. Ναι. Όπως έγινε και στο άλλο, ναι. Mm-hmm. Στο τελευταίο. Και θα είναι ο Λίρατζης ή ο Μπαλογιάννης, ένας από τους δύο. Από εκεί και πέρα. Μπα, νομίζω θα είναι ο Μπαλογιάννης, Σταύρο, θα πάρει την αποστολή των Νίγκασον και ουσιαστικά θα καλύψει με μια επιλογή όλη την άμυνα. Δηλαδή, αν χρειαστεί κάποιο μπακ, θα πάει ο Κρέσπο και αν χρειαστεί στόπερ. Θα πάει ο Ίγκασον. Δηλαδή και Ίγκασον και. Τόσκα. Δεν ξέρω. Μπορεί Τόσκα να αποτιμηθεί έναντι του Ίγκασον. Και δεν θα είναι έκπληξη. Με βάση την εικόνα που είχε. Αυτό. Ναι, εντάξει. Δεν θα είναι έκπληξη πάντως. Ναι, θα το δούμε από αύριο. Εγώ περιμένω τον Πέντρο Ρίγκη να είναι στην αποστολή. Ξαναλέω, είναι από τους παίκτες που μπορούν στο τελικό να μπουν στο 65-70-75. Και να εσύ μου λες να καλυφθούν οι θέσεις, ωραία. Αφού θα είναι στον πάγκο ο Ζαμπάκ, γιατί να πάρει και τον Ερίκη. Κάνω τον Λουτσέσκο εγώ τώρα. Και μπορεί να αφήσει τον Ζαμπάκ εκτός. Όχι, δεν τον αφήνει. Δεν αφήνει τον Ζαμπάκ εκτός, με τίποτα. Μπορεί να αφήσει τον Ελ Καντουρί εκτός. Καντουρί δεν είναι σίγουρος, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πολλές προπονήσεις. Ναι. Έχει λιγότερες από τον. Πολύ λιγότερες από τον Ερίκη. Άρα καταλήγουμε Σταύρο σφαγή για την αποστολή. Είδες. Σκορδεύεις σαν κρίμα που δεν έχουμε. Το Καντουρί θα τον πάρει, γιατί είναι έμπειρος. Θα τον πάρει τον Καντουρί. Μπορεί να χρειαστεί. Είμαστε ένα 0 στο 70, κερδίζουμε. Με το θέμα είναι και στην κατάσταση. Να κρατήσει μπάλα. Ο Καντουρί είναι στην ίδια κατάσταση που είναι πάντα. Δεν ξέρει τι σου κάνει. Όχι, ρε. Ενώ ιατρικά. Γιατί κάνει 10 μέρες προπόνηση. Δεν κάνει 10 μέρες, κάνει λιγότερο. Και ο Καντουρί είναι ο Καντουρί ο οποίο. Έχει και ένα θέμα άμα μπει νωρίτερα, μην πάθει καμιά υποτροπή κάτι. Να πάθει δεν πειράζει. Χτύπα ξύλο τέλος πάντων. Να πάθει δεν πειράζει. Okay. Χρειαζόμαστε το Καντουρί. Ναι. Ναι.
Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο, γιατί νομίζω αύριο θα έχουμε αποστολή, αφού Παρασκευή η ομάδα θα είναι στην Αθήνα. Οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να επιλεχθούν οι παίκτες. Ωραία. Τώρα κάτι άλλο για τον τελικό ποδοσφαιρικό. Νομίζω ότι η ομάδα είναι καλά. Γενικά μετά τον αγώνα με τα Γιάννενα ψυχολογικά απελευθερώθηκε. Ναι. Δηλαδή ήθελαν πάρα πολύ το αίτητο. Φάνηκε αυτό και από τις αντιδράσεις και φάνηκε και από τις επόμενες μέρες. Η προπόνηση Δευτέρας και της Τρίτης δηλαδή ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Δείχνουν τα παιδιά δηλαδή ξαναμένα, για να μην πω την άλλη λέξη. Ναι. Ορεξάτα που είναι πιστεύω. Ναι, ευχαριστώ Στέλιο. Ναι, αλλά το ορεξάτα που παραπέμπει και σε φαΐ και σε... Είναι ναι. Σε μια υπερδιέγερση, ναι. Θα μπορούσα να πω. Ανυπόμονα μπορείς να πεις έτσι πιο είναι ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας τεράστιος. Ανυπόμονα, ναι. Καλό και το ανυπόμονα. Δεν φωτογραφίζει όμως το βάθος. Δεν το αντικατοπτρίζει, ναι, έχεις δίκιο. Πες on fire. On fire. On fire, my man. On fire. Εγώ το έγραψα πάντως. Αχ, τι γίνεται. Στο μεταξύ, ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης από την Αθήνα, ναι. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, το ρίχνει στις σειρές, στο Lost, αυτά, στο θέατρο, όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, υμνεί τον μέγα πρόεδρο. Ναι. Απέθυνε και κάλεσμα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Να έρθει ο κόσμος από νωρίς στο ΣΕΦ να δει όλα τα happenings που ετοιμάζονται. Πολύ καλό. Και την υποδοχή. Το εισιτήριο έχει μόλις 1 ευρώ, είπε ο Αντώνης. Αξίζει κάποιος να πάει μια ώρα νωρίτερα να δει όλο το show. Θα είναι καλό μάλιστα να πάρει ένα ταξί και τον Βασιλακόπουλο, επειδή είναι και μια ηλικία και μπορεί να χρειάζεται βοήθεια να τα απολαύσει κι αυτό. Θα υπάρχουν πολλά happenings. Όσοι αγαπάμε τον μπάσκετ, θα είμαστε εκεί να τα ζήσουμε από κοντά. Είπε ο Αντώνης, ο λάτρης των σειρών και του καλού ποδοσφαίρου, Σταύρο. Που τα προηγούμενα χρόνια μας φλόμωσε στο 5-3-2 και στο 3-6-1-0 και αυτό. Και ναι, έχει κάνει μια στροφή και ο ίδιος. Εντάξει. Είπαμε, είναι τα κέρδη της πορείας του ΠΑΟΚ τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Ναι, ο καθένας, κοίτα, δεν είναι, όταν είσαι υπεύθυνος στα ΜΜΕ του Μαρινάκη, δεν μπορείς να γράψεις και πολλά. Ξέρεις, δεν είναι το... Στους Σαββίδι μπορείς. Ο Ιβάν, δεν τον ενδιαφέρει να ακολουθείς αυτή την πολιτική. Γι' αυτό ξέρω εγώ στην αθλητική εκπομπή της, του Open, ξέχωρα άμα... Διαφωνώ εγώ προσωπικά με το ύφος και την ταχύτητα και δεν μου αρέσει μηντιακά. Mm-hmm. Επέλεξε τον Ντέμι Νικολαίδη, έναν άνθρωπο που δεν ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ωραία. Και έναν άνθρωπο που πολλές φορές εγώ θεωρώ ότι έριξε τον ΠΑΟΚ, όχι συνειδητά, έτσι. Εντάξει. Στις ειδήσεις δεν θα δεις ότι, ξέρω εγώ, 30 λεπτά ένα θέμα που τον βολεύει. Είναι άλλο. Το ύφος του Σαββίδη. Ο Σαββίδης κανονικά έστησε ΜΜΕ και διακριτικά κάνει τη δουλειά του. Ναι. Οι άλλοι δεν είναι διακριτικά τώρα. Μιλάμε ότι έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ναι, τώρα αυτό που λέει, ας πούμε, εδώ είναι... Δεν εμφανίστηκε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στο Open με φανέλο του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Όχι. Από ό,τι θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε, υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας. Ο κύριος Μαρινάκης σε μια ιστορική εφημερίδα Τα Νέα δεν φιλοξενεί ούτε το πρόγραμμα του Open. Δηλαδή το κόμπλεξ είναι απίθμενο. Okay. Ο Ιβάν Σαββίδης τα φιλοξενεί όλα. Και πρωτοσύλληδα έχει κάνει για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ανεξάρτητα μας αρέσει ή όχι. Εντάξει, αλλά είναι διαφορά φιλοσοφίας. Είναι άλλο το ύφος, ρε φίλε. Εντάξει, δεν. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Όπως διαβάζουμε, Σταύρο, στο Sport DNA, μόλις τώρα δεν πηγαίνει στο ΣΕΦ ο Αναστόπουλος. Ναι, βγήκε μόλις τώρα. Να βγει λοιπόν ο υπουργός και να πει αν περνάει η τρομοκρατία, αν δεν περνάει. Περίμενε, έχει δηλώσει κόλλημα. Ενημέρωσε την ΕΟΚ σήμερα το πρωί πως δεν θα διατηρήσει την αναμέτρηση. Έχει δηλώσει κόλλημα, είχε οριστεί, ναι. Τελικά αυτός που δικαιώθηκε ήταν ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚ, ο οποίος είχε πει ότι δεν θα κατέβει στο ΣΕΒ για το μάτσο των Προμηθέα, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Αυτό που γίνεται, Σταύρο, έχουμε δει πολλά και, και θυμόμαστε πολλά. Είναι η μέγιστη αλητεία, εντάξει. Δεν υπάρχει, δε. Είναι δηλαδή στο top 3 των αλητιών που έχουν γίνει στον ελληνικό αθλητισμό. Προκειμένου να μην
φανούν αναξιόπιστοι και κάνουν πίσω και κατέβουν και υποβιβαστούν, οδήγησαν έναν διαιτητή στοχευμένα, όχι με, ούτε με μηνύματα, τίποτα. Μιλάμε για ένα στρατό 100 ατόμων που προφανώς δεν πήγαν, εγώ λέω, μόνοι τους. Κάπου πήραν τα ερεθίσματα. Από κάπου τσατίστηκαν. Ναι. Ήταν ερεθισμένοι. Ήταν ερεθισμένοι. Εντάξει. Ναι. Και δεν κατεβαίνει ο Αναστόπουλος. Να το δει και αυτό ο υφυπουργός στη μεγάλη του ατζέντα. Γιατί σου λέω, μου γυρίζει στο μυαλό ότι μπροστά στο κίνδυνο να αποβιβαστεί ο αγαπημένος του Ολυμπιακός, έκανε λόγο ότι θα καταστραφεί το ελληνικό μπάσκετ. Το ήδη κατεστραμμένο. Δεν τον ένιξε ποτέ του ΠΑΟΚ τα προβλήματα Σταύρο ή του Άρη ή άλλων ομάδων στο ελληνικό μπάσκετ. Μια χαρά ήταν όλα. Μέχρι ο Ολυμπιακός να σηκώσει την παντιέρα της Επανάστασης. Δεν άκουσα τον υφυπουργό να λέει κάτι όταν είχε ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης προβλήματα. Ή άλλες ομάδες, δεν ξέρω, στο ελληνικό μπάσκετ. Στέργιο, επειδή ξέρω ότι σε αγγίζουν αυτά τα θέματα, σ' άλλος με διάσημη vegan YouTuber που συνελήφθη να τρώει ψάρι. Ναι. Κοίταξε, Σταύρο, άκου να σου πω, ναι, άκου να σου πω. Μία πάρα πολύ καλά γνωστή μου, δηλαδή και που την εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου. Άκου να σου πω. Μία πολύ καλή γνωστή σου, λοιπόν, ρε. Ναι. Μία την οποία την εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, ρε παιδί μου. Δεν είναι, ας πούμε, παπατζής, εντάξει. Ναι. Okay. Έμενε ένα διάστημα, θα σου πω και με ονόματα την ιστορία μετά την εκπομπή. Έμενε για ένα διάστημα, συνυπήρχε στο ίδιο σπίτι, με celebrity ηθοποιό. Ναι. Η οποία μου λέει, κατέβαζε τα σουβλάκια 10-10. Και τους γύρους και τα κοτοσούβλια και αυτό. Και πηγαίνει λοιπόν η συγκεκριμένη σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω, στο Open είναι, στο Open νομίζω είναι, που κάνουν ταξίδια με celebrity. Ναι. Εντάξει. Και τη ρωτάνε... Έχει πάντα φαγητό αυτή η εκπομπή. Τους ταΐζουν τους ανθρώπους, καλά κάνουν. Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή και παραγωγή. Και δεν τρως, λέει, κρέας. Όχι, λέει, το έχω κόψει εδώ και 10 χρόνια. Η ευαισθησία μου, λέει, δεν μου επιτρέπει, λέει, τα ζώα αυτό. Εντάξει. Και δέχομαι το τηλέφωνο της φίλης και μου λέει, θα πάθω κεφαλικό. Αυτό λοιπόν είναι το κύκλωμα των ψευτοσελέμπρετη των ελληνικών. Αυτή η αηδία. Αποκαλυπτικός. Αυτή όμως, φίλε, είναι η Γιωβάνα Μεντόζα Άιρες. Ναι. Οκ. Okay. Είναι ξένη. Ναι, εντάξει. Γνωστή ως Ροβάνα. Σταύρο, ως γνωστόν, το ψάρι δεν είναι κρέας. Εντάξει. Έχει κάνει καριέρα μέσω της προώθησης μιας ομής vegan ζωής. Vegan, ναι. Ναι, ναι. Αν έτρωγε το ψάρι ομό, επειδή δεν ξέρω από vegan. Αν έτρωγε το ψάρι ομό, Σταύρο, μετράει. Δεν ξέρω. Είναι μια ζωή που δεν την έχω υπόψη μου. Καθόλου. Δηλαδή έχω ένα vegan κοκκινιστό με περιμένει στα αριστερά μου. Εντάξει, δεν ξέρω με τι θα το κάνω. Βάφτισε το αλλιώς. Ας ψηφίσουμε. Θέλεις να γίνουμε, Σταύρο, vegan. Λιγκουίνι. Λιγκουίνι, τελείωσε. Πατάτα τηγανητή. Όχι, ρε, λιγκουίνι. Ή κρυθαράκι. Όχι. Λιγκουίνι, τελείωσε. Δεν χωράει. Δεν χωράει. Πατάτα έχεις χορτάσει, έχεις φάει πατάτα, γιατί... όλο τον κάμπο της Λάρισσας. Στέργιο, εσύ και το ζερόν εγώ. Εντάξει, άσε την πατάτα. Στη Θήβα έχει και πατάτα και στον Ευρωκόπη με ερωτικά. Στη Λάρισσα δεν βγάζω πατάτες. Μαύρο έχουμε, ναι. 5-6 πράγματα ακόμη. Ναι. Και η καλύτερη είναι, Σταύρο, στη Βροντού, αν ξέρεις. Έχεις ακούσει κάπου πατάτες Βροντούς, είσαι έλεγες. Μωρέ. Νευροκοπείο και Βροντούς. Άσε ρε αγάπη, τώρα θα μας πεις για πατάτες. Επίθεση δέχομαι από το σόι, πατάτα τηγανητή βρελίγε. Γράφει ο ξαδερφός μου. Όχι, εγώ είμαι με το πρώτο. Σταύρο, θες να γίνουμε vegan. Πρώτα απ' όλα, όσοι σταυροπολίτες μας ακούνε. Εντάξει. Όσοι σταυροπολίτες. Το απόγευμα έχουμε φιέστα στο γήπεδο της Σταυροπολής για την άνοδο του Μεγάλου Παύλου Μελά. Να είστε εκεί. Να στηρίξετε την ομάδα της γειτονιάς σας. Τεμπέληδες. Πες τα. Πάμε παρακάτω. Θες να γίνουμε vegan για 3 μέρες, να δούμε πώς είναι. Θα το κάνουμε στην προετοιμασία. Ναι, εντάξει, καλά τώρα. Αλλά δεν να έχετε και μια GoPro που θα σας συνοδεύει όμως. Τι είναι GoPro? Α, κάμερα. Κλείς τον Θεέ μου. Δεν έχει σκέφτηκα για να πω σε μια GoPro, ε. GoPro, Σταύρο. Ναι, η vegan ζωή του Κόλκα στην Ολλανδία. Α, μπράβο. Θα κάνεις ένα vlog. Όπως κάνουν όλοι, κάνει και εσύ ένα. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε. Θα φάω και ένα στέργιο τα δοκιμαστικά που έφτασες εκεί ο Ντοκουμπέρ. Μας έφεραν. Αγάπη μας έφεραν. Το ότι το έφαγες αυτό, Σταύρο, δείχνει πάρα πολλά για το χαρακτήρα σου και τον εγωισμό σου.
Και το πόσο ανώριμος είσαι. Το τρώμε. Ωραία, τρώω εγώ, κάνω ό,τι μ' αρέσει. Έχει έρθει ένα μπολάκι με τρία, σαν όρχης ήτανε, το θυμάμαι σε χθες. Ναι. Ωραία, ναι. Από κάτω είχε ένα μαύρο πετραδάκι που δεν ξέραμε αν τρώγεται ή όχι. Στέλιο, συμφωνείς? Ναι, ναι. Ναι, δεν ξέραμε, δηλαδή νομίζω κάποιος το έβαλε και στο στόμα. Όχι, όχι, μας είπε ο σερβιτόρος, μας κατάλαβε τη βόδια, είμαστε και το είπε, αυτό λέει δεν τρώγεται. Το θυμάμαι εδώ. Ναι. Ναι. Το είπε ο άνθρωπος. Προχώρα, ναι. Και το τρώω εγώ, κάνω πέτρα την καρδιά μου και λέω νόστιμο, νόστιμο. Τσιμπάει ο Στέργιος, ο Ερίκος περιμένει, άλλος ο Μουλοχτός. Ναι, πάντα ναι. Ναι, το τρώει, σηκώνεται στον κήπο που είμαστε, ήταν Κυριλέ κήπο. Κυριλέ όμως, όχι αστεία. Κυριλέ όντως. Ναι. Πηδάει από το πεζούλι, το οποίο είναι χαμηλό, και φαίνεται στο τραπέζι γιατί κάνει. Ναι, όντως. Και φτύνει αυτό που έφαγε. Τέσσερις απολύσεις σεφ είχαμε από τότε εκεί. Δεν το ξαναπάω. Σεφ και ψυχολογικά ο ένας, ο αρχισεφ. Εκεί ψυχολογικά. Εντάξει. Και μετά μας ήρθε το κυρίως πιάτο. Έχω πήρα λάμπ βέβαια ως έμπειρος. Λέω ψαχνώ θα είναι, θα φάμε κάτι. Οι άλλοι πήραν κοτόπουλο. Και είδαμε το πιο μικρό κοτόπουλο. Πόσο ήταν, Στέργιο? Ούτε 40 γραμμάρια. και είχε δύο ποδαράκια τα οποία ήταν σταύρο, εννοείται από κοτοπουλάκι, εντάξει. Δηλαδή, τι αυτό ήταν. Θυμάσαι. Για να το κλείσουμε, αυτή την αηδία που έφαγες, εγώ την παρομοιάζω με ψόφιο κουνάβι, αν το βάλεις στο ψυγείο για 8 μήνες και το φας. Το ότι το έφαγες δείχνει πάρα πολλά, αυτή τη σαπίλα. Δύναμη ψυχής. Και ο Ερίκος δεν τόλμησε να το δοκιμάσει. Δεν τσίπησε. Γιατί εμπιστεύτηκε εμένα. Κατάλαβα ότι αυτή η αντίδρασή μου να φτύσω αυτό το έσχος δεν ήταν προϊόν ηθοποιίας, ήταν γιατί έπαθα κεφαλικό. Πώς το έφαγες αυτό το πράγμα, πραγματικά θα μου μείνει μια ζωή και δεν αντέδρασες. Γιατί το τρως ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, αλλά πώς δεν αντέδρασες, δεν το σχολίασες. Πού να ξέρεις από κουρμπέρες τέτοιο και στις εσάς, ναι. Πού να ξέρεις από κουρμπέρα, αγόρι μου. Πού να ξέρεις. Εντάξει, Σταύρο, και φέτος εκεί να πηγαίνεις, εντάξει, να είναι στέκι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω ούτε απ' έξω. Okay. Ήταν και 40 ευρώ το πιάτο, πόσο ήταν, τόσο δεν ήταν. 30 κάτι. Ναι. Γι' αυτό είσαι τόσο έξαλλο. Δουλέψαμε στην Ιταλική πιτσαρία που την είχε Αιγύπτιος. Ο οποίος και καλά έδειξε, αν θυμάσαι Σταύρο, ενδιαφέρον, αλλά είναι και ο Άρντα, ναι. Θα έρθω λέει καμιά φορά στην προπόνηση, δεν πάτησε καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Ποτέ. Ούτε τον ένιωξε σιγά τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά λοιπόν με τις περιπέτειες από το εξωτερικό. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Λοιπόν, παρέα μαζί μας ήταν τον Μπαρντόν Καφέ Μπαρ και σήμερα, το στέκι στον Εύωσμο που έχει γίνει συνήθεια. Είτε θέλετε να πιείτε τον καφέ σας, είτε το κοκτέιλ ή το ποτό σας, το Μπαρντόν είναι μια πολύ καλή επιλογή. Στα δυτικά, μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο, η πιο ξεχωριστή πρόταση για να περάσεις καλά όλη την ημέρα με lounge και house μουσική. Όσοι θέλουν να γίνουν experts στην πληροφορική, η επιλογή είναι μία. Ντάδαλα ψυχέτρο διαβίου μάθησης. Αν θέλετε να γίνετε απαραίτητοι στην αγορά εργασίας, παρακολουθήστε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Επίσης, στα Data Labs μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και για να γίνετε μπαρίστα ή να γίνετε επαγγελματίας bartender ή να παρακολουθήσετε σεμινάρια στα τουριστικά. Data Labs, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Επειδή είναι μεταβατική περίοδος τώρα και όλοι θέλουμε να πάρουμε καινούργια παπούτσια, γιατί θα πας λίγο πιο ανοιξιάτικα, πιο καλοκαιρινά αυτά, πας τα ανάξεις σου, Στέργιο. Τσιμισκή μέρα στο τέλος υπάρχει κατάστημα το νέο, το πιο ενημερωμένο στην καρδιά της πόλης, αλλά και φυσικά πλατεία Αγίας Σοφίας με Eternian Cosmos, πάρα πολλά στόκ, εσύ είσαι μια 10 γύρω σου εκεί που μένεις, σε κομβικό σημείο κι εσύ. Και Ελευθέρας Βενιζέλος, όσο ταξιδεύουν, υπάρχει και η κατάστημα και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και αν θέλετε να ανανεώσετε το μπάνιο σας, θα πάτε στο Φτίκα. Έχει τις καλύτερες επιλογές, επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Ενώ ο Φτίκα σας μεταφέρει δωρεάν τα προϊόντα που θα διαλέξετε στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905.
503. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα έχουμε αγώνα μπάσκετ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Έχουμε όντως. Την έχουμε ξεχάσει. Την έχεις σωστά. Οπότε θα μιλήσουμε λίγο και για αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Η μέρα Champions League και η σημερινή είπαμε. Άγιαξ Τότεναμ. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Ξεκάθαρα προβάδισμα ο Άγιαξ, αλλά όπως είπε και ο Σταύρος, το φετινό Champions League μας έχει διδάξει πάρα πολλά και μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές. Είτε είναι ο τελικός Liverpool Άγιαξ, είτε είναι Liverpool Tottenham, θα είναι μαγικός σε κάθε περίπτωση στη Μαδρίτη. Η Pepsi σου δίνει τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσεις τον τελικό στη Μαδρίτη, σου δίνει τη διπλή πρόσκληση. Η διαδικασία απλή για να μπείτε στην κλήρωση, μπαίνετε στον λογαριασμό της Pepsi Greece στο Facebook, υπάρχει το Pepsi Quiz, απαντάτε σωστά στις ερωτήσεις, μπαίνετε στην κλήρωση και ο υπερτυχερός θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη, αλλά και πολλά PlayStation, οι υπόλοιποι και μπάλες ποδοσφαίρου συλλεκτικές UEFA Champions League. Συναρπαστικός θα είναι ο τελικός, είναι το μόνο σίγουρο. Συναρπαστικός και ο διαγωνισμός της Pepsi, απαντάτε τις ερωτήσεις και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Μαδρίτης. Είναι πρώτο θέμα φυσικά τα τελευταία 10-20 λεπτά το κόλλημα που δήλωσε δικαιολογημένα ο Αναστόπουλος, εντάξει, και είναι ενδεικτικό ότι κανείς δεν καταφέρεται εναντίον του διαιτητή, εννοείται. Δεν νομίζω πολλοί να κατέβαιναν να παίξουν στο παιχνίδι αυτό. Όταν απροκάλυπτα ακόμα και οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού παρακινούν τη βία, καλώντας τον να είναι στο ΆΚΑ νωρίτερα για να υποδεχτούν τις ομάδες κτλ. Έχουμε τον Νίκο. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται, Νίκο, πώς τα έχετε καταφέρει έτσι και εκεί? Μεγάλη θυμίζουμε. Νίκο, εγώ το χαρακτηρίζω ως από τις πιο μαύρες σελίδες του ελληνικού αθλητισμού αυτό που έγινε από χθες το βράδυ. Παιδιά, πόσες φορές έχουμε πει με μικρότερες αφορμές σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα, ότι όσα συμβαίνουν στην μπασχετική ΚΕΔ, παύλα ΕΟΚ, παύλα τέλος πάντων όλο αυτό το σύστημα το μπασχετικό, αν στο μπάσκετ υπήρχε το ενδιαφέρον που υπήρχε δεκαετία του 90, θα ζούσαμε φοβερά πράγματα. Απλά τώρα, επειδή γίνεται με αφορμή τον Ολυμπιακό, έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή τα σκηνικά που ζούμε είναι εντελώς πρωτόγνωρα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Όλο το σκηνικό που ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό να πρωταγωνιστεί και τώρα να πηγαίνει στην πλευρά του Ολυμπιακού. Για τρεις συγκεκριμένους διαιτητές και για όλη αυτή την κατάσταση την οποία έχει υπάρξει μετά από εκείνο τον ιστορικό πιάνο τελικό του. Κοίταξε, Νίκο, αυτό που ουσιαστικά το οδήγησε να γίνει ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλος, να οριστεί ο Αναστόπουλος, έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Εντάξει, δεν είναι το πρωτάθλημα τσιφλίκι του Ολυμπιακού, γιατί υπό αυτή τη λογική ο ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει διαγράψει 50 διαιτητές όλα αυτά τα χρόνια. Σωστά. Εντάξει. Αν θέλει ο Ολυμπιακός να ορίζει διαιτητές, να πάει στην Αδριατική, που ούτε εκεί τον θέλουν από ό,τι διαβάζω. Πρόσεξε με όμως λίγο. Αυτή είναι μία όψη νομίσματος. Γιατί η άλλη όψη νομίσματος λέει ότι και πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στην ΚΕΔ και ζητάει να μπει ο Αναστόπουλος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και μπαίνει ο Αναστόπουλος. Δηλαδή, άμα το δεις και από την άλλη πλευρά. Ναι, να σου πω κάτι. Αφού δεν έχει όμως η ΚΕΔ και η ΟΚΤ δύναμη, ας το κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν πειράζει. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Ναι, δηλαδή, απλώς, κοίταξε, ναι. Συζητάμε και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη δύναμη από την ΚΕΔ. Δηλαδή είναι φοβερό. Ρε φίλε, άλλο φοβερό. Αυτό όμως και άλλο κάθε φορά που δεν σ' αρέσει κάτι να κάνεις αυτό. Συμφωνούμε. Πράγμα. Συμφωνούμε. Και επίσης υπάρχει τώρα πλέον και προηγούμενο, έτσι, και δεδικασμένο. Άμα είναι κάθε φορά όταν μια ομάδα δεν συμφωνεί με έναν ορισμό, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ρε παιδιά, κάθε φορά στην μπασκετική ΚΕΔ, ωραία, και την ΕΟΚ, που φυσικά δεν ξέρω αυτό το που έχει φτάσει κατά στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έτσι, κάθε φορά που μια ομάδα γκρινιάζει για ένα διαιτητή ή βγάζει ανακοίνωση, έτσι, ο διαιτητής για τα επόμενα 2, 3, 4, 5 παιχνίδια, ανάλογα το ποια είναι η ομάδα, πόσο δυνατή μπορεί να είναι, τη σχέση μπορεί να έχει μέσα στη ΚΕΔ και στη ΔΝΕΟ και όλα αυτά, δεν ορίζεται σε αυτήν. Ναι. Είναι νόμος αυτό το πράγμα. Δεν είναι γραμμένο, ναι, κάπου. Άγραφος νόμος. Ναι. Γίνεται άτυπα αυτό το πράγμα. Απλώς, το ξέρουμε όλοι. Απλώς είναι πρωτόγνωρο και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να πηγαίνουν οπαδοί ομάδας και να τρομοκρατούν διαιτητή κάτω από το σπίτι. 100%. Σε αυτό συμφωνούμε 100%. Και το να λένε, ας πούμε, ότι. Δεν διαβάζεις πουθενά ποιοι είναι οι ειδικοί αυτούργοι, ποιοι ξεκίνησαν όλο αυτό και μέχρι τέλους και εμείς είμαστε εδώ και δεν κατεβαίνουμε κτλ. Γιατί προφανώς αυτοί από κάπου οδηγήθηκαν. Είτε άμεσα είτε έμεσα, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Οκ. Okay. Αλλά είχαμε ανοιχτή τρομοκρατία και αλητία χθες το βράδυ. Και επίσης,
όταν μας λες μέχρι τέλους, έτσι, μέχρι τέλους σημαίνει ότι κοιτάξτε να βρείτε παιδιά, μου αρέσει αυτό, δεν κατεβαίνω να παίξω. Παίζω α2. Δεν αρχίζεις μετά όλο το άλλο σκηνικό, τελικά θα βάλω εισιτήριο 1 ευρώ, μπορεί να γίνουν πράγματα για να διακοπεί το παιχνίδι, ώστε όμως να μην σημαίνει ότι εγώ δεν θα παίξω, ότι δεν κατεβαίνω για να μην πέσω, μην ή περίμενα να περάσει η 26η αγωνιστική για να μην παίξω στα play-off που στα play-off δεν έχει την ίδια νομοθεσία, υπήρχε νομικό τρίκ, ούτως ώστε να μην θεωρείτε ότι είναι δεύτερο παιχνίδι στο πρωτάθλημα κάπως έτσι που δεν κατεβαίνεις για να μην πέσεις και πάλι, άμα θες να το πας μέχρι τέλους, ωραία. Και ο άλλος το πήγε μέχρι τέλους πέρσι το ποδόσφαιρο πρόπερσι με τον τελικό κυπέλλου. Δεν κατέβηκε. Στον ημιτελικό, συγγνώμη, ο Σαββίδης. Δεν κατέβηκε, δεν είπε θα το σκεφτώ, άμα μπει ξένος διαιτητής, ναι θα το δούμε και δεν ξέρω τι. Και κατευθείαν, άμα όχι, το πας μέχρι τέλους, πάντο μέχρι τέλους. Μην κατεβαίνεις λοιπόν στο μάτι του Αναστόπουλο που ορίστηκε και πέσει α2. Αλλά μετά ξεκινάει όλο το άλλο σκηνικό που όσο και να θέλεις να το παίξεις ηθικός, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Σου βγαίνει το φυσιολογικό σου, καταλαβαίνεις. Ναι. Α, είναι αυτό που λες, ότι από χθες κυκλοφορεί αυτό. Το ότι θα είναι γεμάτα το σεφ και τι θα γίνει και πριν το μάτς και όταν θα μπει ο Αναστόπουλος πρώτη φορά και όλα αυτά. Και μα το είπε ο Γιαννακόπουλος. Το είπε γιατί νομίζω ότι είχε 100% δίκιο. Ότι το όλο σκηνικό που στήθηκε με το 1 ευρώ εισιτήριο και με το να γίνει το παιχνίδι και καλά, ήταν ώστε να διακοπεί και ο Ολυμπιακός και να μην παίξει το παιχνίδι με τον Αναστόπουλο και να μην τιμωρηθεί να παίξει α2. Και να περάσει και αυτό που θέλει. Ακριβώς. Και σε όλους τους διαιτητές, ας πούμε. Ακριβώς. Αν υπήρχε μία ΚΕΔ με ψυχικό στένος, θα το πω. Καλά. Εντάξει, καλά. Θα έβαζε έναν από τους δύο, τους άλλους ανεπιθύμητους. Ναι. Και να έβλεπε μετά τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι δεν μπορούν να μπουν για τυπικούς λόγους. Νομίζω ότι ο ένας είχε παίξει με τον Προμηθέα και ο άλλος ήταν από την Πάτρα. Ναι. Στον με την προμονιόν στη γη. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι επιστήμονες. Οι σελίδες ντροπής στην ιστορία του Ολυμπιακού είναι πάρα πολλές. Τις ξέρουν και οι ίδιοι παιδί του Ολυμπιακού. Σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, μιλάμε για την ομάδα των υπόδικων, των καταδικασμένων στο παρελθόν κτλ. Κτλ. Okay. Εγώ σέβομαι ότι είναι κράτος Ολυμπιακός. Είναι κράτος. Okay. Ναι. Είναι πολύ λίγοι όλοι αυτοί οι υφυπουργοί που βγήκε ο υφυπουργός και έκανε ότι καταδικάζουμε και δεν περνάει τρομοκρατία. Ναι, δεν περνάει τρομοκρατία, αλλά αυτό που δεν ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι να περνούσε. Δεν περνάει τρομοκρατία, είπε ο μεγάλος υφυπουργός. Ναι. Που αγχώθηκε μόνο όταν ήταν στον ορίζοντα ο υποβασμός της αγαπημένης του ομάδας για το ελληνικό μπάσκετ. Ναι, το ελληνικό μπάσκετ θα χάσει να πέσει ο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα, ας πούμε, θα μείνει ο Ολυμπιακός στην Α1, ας πούμε, κερδίζει είναι μια χαρά το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει προβλήματα, θα είναι λυμένα όλα. Ναι. Λυμένα. Και φταίνει ο οπαδί μετά, Νίκο, των άλλων ομάδων. Και χθες, για όποιον είδε εικόνα ή φωτογραφίες και βίντεο που ήταν κυκλοφορεί σήμερα από την επίσκεψη στο σπίτι του Αναστόπουλου, δεν μιλάμε ότι πήγανε 5 άτομα. 10 άτομα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ούτε πήγανε 10. Να λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου για τα χθεσινά. Δεν το συζητάμε. Που ήταν το στο σπίτι του, πιθανολογώ με την οικογένειά του. Έτσι, ναι. Με τα παιδιά του και από έξω είχε 100 άτομα. 100. Και... δηλαδή δεν είναι ότι πέρασε κάποιος και έγραψε κάτι, ξέρω εγώ, με ένα σπρέι. Ναι, και... ναι. Τα ξημερώματα και έφυγε. 100 άτομα. Και ούτε αυτό που είπες 10 άτομα να περάσουν για 10 δεύτερα να φωνάξουν και να φύγουν. Που και εκεί είναι τρομοκρατία, έτσι. Ναι, 100%. Που και εκεί είναι τρομοκρατία. Δεν το συζητάμε. Ναι, απλώς φαντάζομαι ότι... αυτοί 100 να κατασκηνώσουν κιόλας απ' έξω. Δεν ξέρω πόση ώρα ήταν τελικά. Ναι. Έχουμε ναι. καμιά σύλληψη από το ρεπορτάζ. Μπα. Η ελληνική αστυνομία δεν είναι. Δεν έγινε κάτι. Βρέθηκαν έξω από τον δρόμο. Δεν ήταν. Ναι. Δεν έγινε κάτι. Εντάξει. Οι άνθρωποι είναι γελοί όλοι τους. Ναι. Και εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε για τελευταία αγωνιστική. Ποια τελευταία αγωνιστική. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με το Περιφέρι σήμερα. Και είναι παιχνίδι το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον κρίνει κατάταξη. Νίκο, εγώ το έχω πει και το έχω γράψει σε ένα ιδανικό πρωτάθλημα. Okay, θα μαζεύονταν οι υπόλοιπες 12 ομάδες και θα πετούσαν να παίξω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Που τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν ό,τι γουστάρουν και θέλουν τις άλλες ομάδες για κομπάρσους. Είτε μιλάμε... Για να γίνει αυτό όμως, για να γίνει αυτό που λες, το οποίο και εγώ είμαι μαζί σου, έπρεπε οι άλλες 12 ομάδες να είναι 12 ανεξάρτητες ομάδες, να έχουν άλλες 2-3 πολύ δυνατές, και όταν λέω 2-3 εννοώ ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, που είναι οι πιο έτσι τέλος πάντων εμπορικές ομάδες πριν των 2 στο μπάσκετ, ακόμα και η Ηρακλή που έρχεται τώρα. Δηλαδή να είναι κάποιες ομάδες δυνατές και οικονομικά, αλλά και σε όλα τα θέματα τα άλλα. Για να πεις ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό τώρα, έτσι όπως είναι όλες οι ομάδες. Από τις 14 ομάδες της Basket League, στις μισές και παραπάνω έχουν γίνει αποχές για λόγους θεμάτων. Αφού λοιπόν αποδέχονται οι ομάδες ότι είναι κομπάρσι να γεμίζουν το πρωτάθλημα για να παίζουν κάθε χρόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με γεια τους, με χαρά τους.
Μα όλους τους νοιάζει μετά, τι θα γίνει ο τηλεοπτικό, πώς θα πάμε ναι, το τηλεοπτικό. Ναι, ωραία, εντάξει. Αυτό τους ενδιαφέρει. Μετά λοιπόν να μην γυρνάνε στον κόσμο και να λένε γιατί έχει φύγει ο κόσμος στο γήπεδο. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει, μιας και μιλάμε για ΠΑΟΚ, ένα ΠΑΟΚ κομπάρσο. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έλεγε όχι σε κάτι προτάσεις για τηλεοπτικά 50 και 100 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό σου λέω ότι το οικονομικό κομμάτι είναι αυτό που παίζει το πιο σημαντικό ρόλο. Για όλες τις ομάδες και ειδικά για αυτούς που έχουν και μια άλφα τέλος πάντων εμπορική αξία και κόσμο από πίσω τους. Συνεχίστε έτσι για να κάνετε τις Φιλιππινέζες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Να γεμίζετε το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Εντάξει, συνεχίστε. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση πριν τελευταία αγωνιστική. Όπως περιγράφεις στο Στέργιο Αναστασιάδη. Ναι. Να ασχοληθούμε, Νίκο, με το μάτς. Δεν νομίζω να ασχολείται και η ομάδα. Εντάξει. Εντάξει, κοίταξε το μάτς τώρα. Κατάλαβες πώς το λέω, ναι. Αυτό το μάτς προετοιμάζεται. Εντάξει, είναι με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να πάρει κάτι σήμερα στην έδρα του Περιστέριου. Τώρα κοίταξε, από τη στιγμή που το Ολυμπιακός ο Μιχαήλ δεν θα έχει τον Αναστόπουλο, η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Έτσι. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Προμηθέα και ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στο Περιστέρι, η λογική λέει ότι είναι πέμπτος, ή μάλλον όχι λογική, είναι πέμπτος και παίζει με τον Προμηθέα με μειονέκτημα έδρας. Τα πλέον θα ξεκινήσουν Σαββατοκύριακο, έτσι. Ναι. Να ξεκινήσουν καπάκι. Οπότε, εκτός αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει με το Περιστέρι, και είναι τρίτος μετά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι, κάτω από την ΑΕΚ. Αλλά αυτό εντάξει είναι πολύ δύσκολο. Το ΠΑΟΚ είναι με 8 παίκτες. Το Περιστέρι έχει κάνει και κάποιες προσθήκες τέλος πάντων τον τελευταίο καιρό. Δύο Αμερικανούς που έχει φέρει ένας και οι δύο αντικαταστάτες. Αλλά είναι καινούργιοι παίκτες. Το Περιστέρι το οποίο ενισχύθηκε ούτως ώστε να διεκδικήσει πράγματα στα play-offs. Και φυσικά σήμερα σε αυτό το παιχνίδι ηθεάρεστηκε. Έχει βάλει πρώτη διαιτητή τα ρούχα. Έτσι. Γιατί έχω ασχοληθεί με όλα τα άλλα που γίνονται. Και φυσιολογικά, οκ. Okay. Αλλά είναι και αυτό και αυτά τα μάτια τέλος πάντων. Ναι, Νίκο. Το παιχνίδι, λοιπόν, όταν, διαιτητής, όταν σε γράφουν στα υποδήματά τους, σε αντίθεση με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και την τζαρούχα θα σε βάλουν και δεν ξέρω ποιος σε βάλουν. Όποιο γουστάρουν. Έτσι, βάσει τα ρούχα, okay. Το θυμόμαστε όλοι από το τελικό του κυπέλου. Γενικά είναι μια διαιτητής πολύ πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν υπάρχει παιχνίδι στο οποίο να έχει στηρίξει φέτος και να μην λένε όλοι για το πόσο έτσι πενταρίσια είναι. Οπότε το παιχνίδι σήμερα, ακόμα και στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ το έχει δουλέψει μια εβδομάδα τέλος πάντων, γενικότερα από τη στιγμή που και οι δύο, ο Χάζαρ και ο Γκάρετ, έχουν αποχωρήσει, όλοι έχουν αποδεχτεί την κατάσταση που κρατεί και σου λέει πάνω στο τέλος σεζόν όσα μάτς είναι να τα βγάλουμε και να το διασκεδάσουμε. Οπότε και σήμερα, ακόμα και αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ, που εγώ πιστεύω θα είναι ανταγωνιστικός, στο μέλλον που μεταγούμε, θα έχει ασχοληθεί με τη ταρούχα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άντε να δούμε. Άνθρωπος του μπάσκετ μου είχε πει πριν ένα μήνα, πριν ακόμα γίνουν όλα αυτά τα σκηνικά, με τον Χάτσερ, με τον Γκάρετ που έφυγαν τέλος πάντων, επειδή λέγαμε, η κουβέντα μας ήταν ότι όλα δείχνουν ότι τελευταία αγωνιστική θα παιχτεί το τι θα είναι ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι και ο Προμηθέας και όλα αυτά, μου είχε πει θα δεις ότι το Περιστέρι ΠΑΟΚ θα είναι ταρούχα. Ειδική ταρούχα, το μη ζητήσω. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος την κατάσταση που κρατήσει την παθητική και έτσι. Καταλάβει ο κόσμος, δυστυχώς. Ωραία, Νίκο. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό μεσημέρι. 5.30 ώρα το παιχνίδι. ΕΡΤ Play 2, αν δεν κάνω λάθος, στο διαδικτυακό. Ξεχωριστή μετάδοση και από την ΕΡΤ στο γενικό. Εντάξει. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν το Ρίζι Καζίνο και το Θέατρο του Βεργίνα. Σάββατο στο Θέατρο του Βεργίνα θα προβληθεί ο τελικός ΠΑΟ ΚΑΕΚ, στη μεγαλύτερη και full high definition οθόνη της πόλης. Κλείστε εγκαίρως στις θέσεις σας. Εισιτήρια από 10 ευρώ με απεριόριστο ποτό, με φαγητό, με κληρώσεις το ημίχρονο. Γενικότερα μια εμπειρία από τη στιγμή που δεν μπορείτε να κατέβετε στην Αθήνα, γιατί έτσι το αποφάσισε ο μεγάλος υφυπουργός αθλητισμού. Το Παρντών Καφέ Μπάρ είναι μαζί μας. Το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος για να πάτε να πιείτε τον καφέ σας και να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για το ποτό ή το κοκτέιλ. Υπάρχουν και πάρα πολλά events που γίνονται εκεί. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα ακριβώς από τον πεζόδρομο. Θα μπείτε σε στοίχημα εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Έχει πάρα πολλές και μεγάλες αποδόσεις στο σημερινό παιχνίδι που θα μας απασχολήσει, το Ajax Tottenham. Εύκολα. Μπαίνετε, ποντάρετε και διεκδικείτε μεγάλα κέρδη. Μαζί μας ήταν και το Data Labs για το διαβίου μάθησης για όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες, μπαρίστα ή bartender ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα τουριστικά ή στην πληροφορική. Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310 22 29 62 και στο datalabs.edu
www.ftikas.gr. Μαζί μας και ο Φτίκας, η καλύτερη επιλογή για να ανακαινήσετε και να ανανεώσετε το μπάνιο σας. Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάρα πολλές και μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Και τα Νάξους ήταν και σήμερα μαζί μας. Πολλές επιλογές σε ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και έτσι μισή ημέρα στο τέλος, το πιο καινούργιο από όλα. Και πολλά στο και Ελευθέρως Βενιζέλος και Κόσμος είπα. Κόσμος το ξαναείπα. Έλα περίμενε. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε εύκολα και κάνετε τις επιλογές σας. Ακολουθεί το ανάλυση των Paris Press. Νομίζω ότι θα ασχοληθούν κυρίως με το χθεσινό μάτς, αλλά έχουμε και το σημερινό του Άγιαξ με την Τότεναμ. Πάρα πολλά πράγματα θα πείτε και εκεί. Καλή συνέχεια.